Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα. Τρίτη, 26 Μαρτίου 2019. Χρόνια πολλά κιόλας για τη χθεσινή ημέρα. Δεν έχουμε κάποιον Ευάγγελο που να γιορτάζει στο σώμα, όχι. Αν θυμάμαι καλά, δεν είναι. Ο κύριος Ρόκας, χρόνια του πολλά. Λοιπόν, και ο κύριος Βάσης, βέβαια. Λοιπόν, παρευρίσκονται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Αγριμάκης Βασίλειος, Ανδρώνης Χαράλαμπος, Βασιλείου Μαρία, Διολέτης Αθανάσιος, Καλογριδάκης Εμμανουήλ, Κοροπούλης Γρηγόριος, Κριεκούκης Αθανάσιος, Μαρούγκα Κωνσταντίνα, Οικονόμου Δέσποινα, Σκανδάλη Ειρήνη, Τσάτσης Δημήτριος, Μίχας Μενέλαος, Μουρατίδης Νικόλαος, Λιάσκος Δημήτριος, Παραδίση Κυριακούλα, Καρποδίνης Παναγιώτης, Μίλησης Αθανάσιος, Βαρδαβάκης Εμμανουήλ. Κύριε συνάδελφοι, πριν περάσω στα πρώη μυρισίας, θα ήθελα... Ορίστε, ναι, εδώ είναι. Θα ήθελα να σας διαβάσω δύο ανακοινώσεις. Είναι από δύο συναδέλφους. Η πρώτη είναι από τον κύριο Μίχα Μενέλαο, προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας, κοινοποίηση Δήμαρχο Ελευσίνας, θέμα δήλωση ανεξαρτητοποίησης. Κύριε Πρόεδρε, με την παρούσα επιστολή μου καταθέτω δήλωση ανεξαρτητοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις παραγράφου 4 του άρθρου 66 του νόμου 3852-2010, όπως ισχύει σήμερα από την Δημοτική Παράταξη του Ενωτικού Συνδυασμού Ελευσίνας Μαγούλας. Από την πρώτη εκλογή μου το έτος 2011 μέχρι και σήμερα, άσκησα τα καθήκοντά μου αρχικά από τη θέση του Αντιδημάρχου της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας χρονική περίοδος 2011-2012 και στη συνέχεια από τη θέση του Προέδρου της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με συνέπεια και επιμέλεια, εργαζόμενος σκληρά και προσπαθώντας να κρατήσω πάντα χαμηλούς τόνους. Η εντολή των συνδημοτών μου να υπηρετήσω τα συμφέροντα των πόλεών μας, της Ελευσίνας και της Μαγούλας όλο αυτό το διάστημα από θέσεις ευθύνης ήταν μεγάλη τιμή για μένα και προσπάθησα να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για την επίλυση των ζητημάτων της αρμοδιότητάς μου, εποφελία των συμπολιτών μας και της Δημοτικής Παράταξης. Ωστόσο, λόγια αρχών επιβάλλουν την ανεξαρτητοποίηση αυτή, κάνοντας παράλληλα σαφές ότι από τη θέση του Ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου θα συνεχίσω να εκφράζω, να στηρίζω και να εργάζομαι για το καλό του τόπου μας. Το οφείλω στους συνδημότες μου, οι οποίοι με στήριξαν με την ψήφο τους και με κατέταξαν και στις δύο προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις στις πρώτες θέσεις των εκλεγέντων. Μαγούλα, 16 Μαρτίου 2019, μετατιμής Μενέλαος Μίχας. Δεν ξέρω, κύριε Μίχα, αν θέλετε να σας δώσω το λόγο να πείτε κάτι. Όχι. Η δεύτερη επιστολή που έχω λάβει είναι από τον συνάδελφο Δημοτικό Σύμβουλο, τον κύριο Μαυρογιάννη Αθανάσιο. Προς Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας, κύριο Κρυγού και Αθανάσιο. Επιστολή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του νόμου 3852 του 2010. Κύριε Πρόεδρε, υπηρετώντας τα τελευταία χρόνια το Δήμο μας και τους πολίτες του από την θέση ευθύνης του Δημοτικού Συμβούλου, θέλω να πιστεύω ότι έχω λειτουργήσει προς όφελος του τόπου μας. Θέλω να ελπίζω ότι μέχρι σήμερα έχω δώσει καλές συμβουλές, ανεξάρτητα του αν ακολουθήθηκαν όλες ή όχι. Για τις λάθος που σίγουρα θα έχω δώσει, αναλαμβάνω την ευθύνη. Τα τελευταία χρόνια δεν ήταν όλα όπως τα ήθελα ή όπως πίστευα ότι έπρεπε να είναι. Δεν είναι λίγες οι φορές που το έχω υποστηρίξει και επιχειρηματολογήσει τόσο στον Δήμαρχο, όσο και στη συλλογικότητα την οποία συμμετέχω. Δυστυχώς, από ένα σημείο και μετά δεν υπήρχε συναντήληψη. Κάθε ημέρα που περνούσε πολιτικά, η απόσταση που με χώριζε με τον Δήμαρχο όλο και μεγάλωνε. Η διάσταση των απόψεών μας, των προτεραιοτήτων μας, αλλά και τα διαφορετικά μας κίνητρα, με οδήγησαν τον Μάιο του 2018 να ζητήσω να απαλλαγώ από τα καθήκοντα του Αντιδημάρχου, υπεύθυνου για τα οικονομικά του Δήμου μας. Είχα μάταια, όπως αποδείχθηκε, την ελπίδα ότι η παραίτησή μου θα μπορούσε να προκαλέσει, έστω και την ίστατη στιγμή, τον αναγκαίο αναστοχασμό για την πορεία και το μέλλον ως υπεύθυνων πολιτικών δρόντων που είχαμε την ευθύνη για την τύχη του Δήμου μας και να οδηγήσει στις αναγκαίες γενναίες αποφάσεις. Όλα αυτά τα χρόνια μέλημά μου ήταν, αξιοποιώντας τις γνώσεις και την εμπειρία μου, να είμαι χρήσιμος και αποτελεσματικός. Δεν είναι λίγες οι φορές που κάποιοι με συγκράτησαν. Όπως είχα υποχρέωση, αφιέρωσα πολύ χρόνο απασχολούμενος με το Δήμο, ώστε να ετοιμάσω και να προωθήσω δράσεις και πολιτικές που θεωρούσα χρήσιμες.
Είχα βέβαια και άτυχες στιγμές τις οποίες και αναγνωρίζω. Κάποια στιγμή ήρθε η εποχή των εμποδίων και των διαφωνιών. Σε πολλές περιπτώσεις, τόσο με την στάση μου, όσο και με δημόσιες τοποθετήσεις, δεν έκρυψα τις διαφωνίες μου και τις διαφορετικές μου θέσεις. Η συσσόρευση διαφωνιών και σε πολλά θέματα η διαφορετική προσέγγιση, μια βεβαιότητα επέβαλαν. Όφιλα να εγκαταλείψω τη θέση μου στη διοίκηση του Δήμου. Η ανάγκη που ένιωθα να είμαι συνεπής με αυτά που πιστεύω, μου υπαγόρευσαν αυτή τη στάση. Το όφιλα στη δική μου αντίληψη για τα πράγματα, σε εκείνους που διαχρονικά με είχαν εμπιστευτεί. Στην ιδέα που έχω εγώ για την πόλη. Για όσους προσπαθούν να παρουσιάσουν μια διαφορετική πραγματικότητα, το μόνο που θα μπορούσα να πω είναι ότι αποκαλύπτουν την ηθική κρίση της σύγχρονης πολιτικής. Στο βωμό μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων αποκρύπτουν την αλήθεια και τα πραγματικά αίτια της απόφασής μου και παρουσιάζουν ένα αφήγημα για να μειώσουν την αξία του υποκειμένου της απόφασης. Τέλος, δυστυχώς για αυτούς, θυσιάζουν προσωπικές σχέσεις ετών. Όταν οι πολίτες αποστρέφονται την πολιτική ή στρέφονται στα άκρα, είναι ακριβώς εξαιτίας της αποστροφής τους σε αυτές τις συνήθειες και πρακτικές. Δεν θα κάνω σήμερα έναν συνολικό απολογισμό του έργου μου. Θα σημειώσω μόνο την καταγενική ομολογία εξαιρετική οικονομική κατάσταση του Δήμου μας, για την οποία ως αρμόδιος αντιδήμαρχος οικονομικών είχα την ευθύνη. Αυτή η οικονομική θέση του Δήμου, κάτω από εξαιρετικά δύσκολες οικονομικές συνθήκες, με κάνει να αισθάνομαι ιδιαίτερη ικανοποίηση. Η σκληρή και μεθοδική εργασία, σε συνδυασμό με τη συνεπτή και διαφανή διαχείριση, έφεραν αυτό το αποτέλεσμα και σήμερα ο Δήμος μας έχει τη δυνατότητα να χρηματοδοτεί έργα και δράσεις πολλών εκατομμυρίων. Όλα αυτά τα χρόνια, όποια θέση ευθύνης μου εμπιστεύτηκαν, τη δέχτηκα μόνο επειδή μου έδινε τη δυνατότητα να υπηρετήσω την πόλη και τους πολίτες της. Νομίζω ότι καλά τα κατάφερα. Σήμερα, μετά από όλα τα εμπόδια που βρέθηκαν στον δρόμο μου, την ενίσχυση των αιτιών που με υποχρέωσαν σε παρέτηση από τη θέση του Αντιδημάρχου το Μάιο του 2018 και με δεδομένη την εξαντλητική μου προσπάθεια για βελτιώσεις, μου έχει καταστεί φανερό, ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες καμία χρήσιμη δράση δεν είναι δυνατή και η τοποθέτησή μου και τυπικά από εδώ και πέρα, εκτός της Δημοτικής Παράταξης, είναι η μόνη συνετή επιλογή και η μόνη πολιτική πράξη συνεπής στις αρχές, στις αξίες και στα πιστεύω μου. Κύριε Πρόεδρε, σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, είναι κρίσιμο να αντιληφθούμε τις ευκαιρίες και προοπτικές που ανοίγονται για το Δήμο μας, αλλά και τις προκλήσεις που θα κληθούμε να διαχειριστούμε στο άμεσο μέλλον. Στο νέο διαμορφωμένο περιβάλλον έχουμε ανάγκη από δημοτικούς συνδυασμούς, δημοτικό συμβούλιο και δημοτική αρχή που να τοποθετούνται υπέρ και όχι κατά, που αναγνωρίζουν το θετικό έργο που έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα και δεν μηδενίζουν ανθρώπους, προσπάθειες και αποτελέσματα. Ταυτόχρονα όμως τάσσονται υπέρ της επανεκκίνησης του Δήμου μας με όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις της τοπικής μας κοινωνίας, ανεξάρτητα συνδυασμού και κομματικής τοποθέτησης, που είναι υπέρ της μεγιστοποίησης της ωφέλειας για τις πόλεις μας και των πολιτών από την ανάδειξη της Ελευσίνας ως πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2021, που είναι υπέρ μιας επιτυχημένης διοργάνωσης που αφενός θα αφήσει στις πόλεις μας τις υποδομές που τόσο έχουν ανάγκη και αφετέρου, θα τις προβάλλουν σε διεθνές επίπεδο, που είναι υπέρ της απόδοσης του παραλιακού μετόπου στην πόλη και της ανάπλασής του, που είναι υπέρ στοχευμένων αναπλάσεων στις γειτονιές του Δήμου μας που θα αλλάξουν την εικόνα τους και θα βελτιώσουν το οικιστικό περιβάλλον, που είναι υπέρ της αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών τόσο για τη μείωση του κόστους παραγωγής των προσφερομένων δημοτικών υπηρεσιών όσο και της βελτίωσης της ποιότητάς τους, που είναι υπέρ της υλοποίησης πολιτικών και δράσεων που συμβάλλουν στη βιώσιμη κινητικότητα μέσα στην πόλη, που είναι υπέρ πολιτικών και δράσεων που μεταμορφώνουν την πόλη σε μια δημιουργική πόλη που αξιοποιεί τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα και το ανθρώπινο κεφάλαιό της, που είναι υπέρ της ανάπτυξης του τοπικού εμπορικού κλάδου, που είναι υπέρ της ενσωμάτωσης καλών πρακτικών στη λειτουργία του, που είναι υπέρ της αναβάθμισης των κοινωνικών δομών του Δήμου και της δημιουργίας νέων, που είναι υπέρ της αξιοποίησης όλων των χρηματοδοτικών προγραμμάτων και εργαλείων, εγχώριων και ευρωπαϊκών, και την κατεύθυνση των πόρων για την στήριξη τοπικών αναπτυξιακών στρατηγικών, που είναι υπέρ της αντιμετώπισης της τοπικής ανεργίας μέσα από την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την προσέλκυση επενδύσεων, που είναι υπέρ
της προστασίας του οικοσυστήματος μας και του ελέγχου όσων αντιστρατεύονται το περιβάλλον, που είναι υπέρ ενός ολοκληρωμένου σχεδίου πολιτικής προστασίας, που είναι υπέρ της αντιμετώπισης του Δημότη ως πολίτη και όχι ως εκλογικού πελάτη, που είναι υπέρ ενός σύγχρονου και αποδοτικού μοντέλου διοίκησης, που είναι υπέρ ενός σχεδίου που το χαρακτηρίζει η δυναμική της προόδου, που είναι υπέρ του να ζήσουν τα παιδιά μας σε μια πόλη καλύτερη από αυτήν που έζησαν οι γονείς τους, που είναι υπέρ του να δράξουν την επιθυμία των συμπολιτών μας, για μια καλύτερη ζωή στο Δήμο μας, που είναι υπέρ του να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται αλλά και των αντικειμενικών δυνατοτήτων της πόλης μας, που είναι υπέρ του να αναδείξουν νέα πρόσωπα, νέα ταλέντα, που είναι υπέρ ευρύτερων συνεργασιών και συνενέσεων και τέλος που είναι υπέρ των συμμαχιών και συνεργασιών και ένα καλύτερο αύριο. Εγώ προσωπικά και πολλοί φίλοι μου μοιραζόμαστε τις ίδιες απόψεις, χαράζουμε την πορεία μας με βάση τα υπέρ. Επιδιώκουμε ευρύτερες συμμαχίες, συνεργασίες και συμφωνίες με αποκλειστική στόχευση ένα καλύτερο κοινό μέλλον. Με εκτίμηση, Μαυρογιάννης Αθανάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος Ελευσίνας. Λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, προημερησίας, αν υπάρχουν απαντήσεις σε θέματα που έχουν θέσει οι συνάδελφοι προηγούμενο διάστημα, κάποιες ανακοινώσεις ή ερωτήσεις που μπορούμε να έχουμε. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Ηλιάσκο που σηκώνει το χέρι του, παρευρίσκονται μαζί μας ο Δημοτικός Σύμβουλος, ο κύριος Ψούνης και ο κύριος Λινάρδος. Και είναι και ο κύριος Καλογριδάκης. Καλησπέρα, κύριε Καλογριδάκη. Και στους άλλους δύο, καλησπέρα σε όλους. Τίποτα. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ, κύριε Ηλιάσκο. Κύριε Πρόεδρε, με ανάρτησή του που έχει κάνει στα κοινωνικά δίκτυα ο Δήμαρχος, δηλώνει ότι η πρόταση των ΕΛΠΕ όσον αφορά την αναθεώρηση του Γενικού Πολυδημικού Σχεδίου στην έκταση της Πρικάλ, έτσι όπως μας έχει γνωστοποιηθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα πρέπει να ψηφιστεί άμεσα πριν τις δημοτικές εκλογές. Θέλω να ρωτήσω αν όντως προτίθεται να το κάνει, με δεδομένο ότι από την πρώτη στιγμή που αυτό ανακοινώθηκε, πολίτες, συλλογικότητες, υποψήφοι δήμαρχοι όπως και δημοτικοί σύμβουλοι έχουν ζητήσει αυτό να παραπευθεί και να συζητηθεί μετά τις εκλογές του Μαΐου. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πάρθει μία απόφαση εδώ μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε τα συμβούλια, τα διοικητικά συμβούλια της πολιτιστικής πρωτεύουσας της ανώνυμης εταιρείας του 21, όπως το έχουμε πει πολλές φορές, να είναι ανοιχτά για όλους μας, χωρίς βέβαια να έχουμε δικαίωμα να τοποθετηθούμε στη συνεδρίαση. Πιστεύω ότι πια έχει έρθει η ώρα, όλοι μας έχουμε πει ότι αυτό πρέπει να γίνει και πρέπει πια να το ψηφίσουμε. Επίσης, κύριε Πρόεδρε, ήθελα να ζητήσω, επειδή παρευρίσκονται οι συμπολίτες μας εδώ πέρα για το 27ο θέμα που αφορά την χρηματοδότηση των δύο συλλόγων του Παλαιοψηφιακού και του Αστέρα Μαγούλας, να προταθεί το θέμα αυτό των άλλων θεμάτων του Συμβουλίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Λιάσκο. Όσον αφορά την τελευταία τοποθέτησή σας, με προλάβατε, σίγουρα θα γίνει έτσι, με τη σύμφωνη γνώμη βέβαια των συναδέλφων. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ, κύριε Καρποδίνη. Καλησπέρα σε όλους. Εμείς ως Ενεργή Συμπολιτεία θα θέλαμε να καταδικάσουμε το γεγονός που συνέβη στα Βίλια μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα. Θεωρούμε ότι το γεγονός αυτό σίγουρα δεν χαρακτηρίζει μία πόλη ολόκληρη, αλλά το ότι αυτό συνεχίστηκε και στο αντίστοιχο Δημοτικό Συμβούλιο του γειτονικού Δήμου, για το γεγονός αυτό δεν αισθανόμαστε πολύ, πολύ περήφανοι και εμείς που είμαστε ο γειτονικός Δήμος. Καταδικάζουμε την επίθεση στον Δημοτικό Σύμβουλο της Λαϊκής Εισπύρωσης, ο οποίος από ό,τι πληροφορηθήκαμε ήταν και ο μοναδικός που μειοψήφισε στην υποδοχή των οικογενειών των προσφύγων στην περιοχή των Βιλίων. Και θα ήθελα να το αντιπαραβάλω με το πώς υποδέχτηκε η τοπική κοινωνία και της Ελευσίνας το δίκτυο αλληλεγγύης που δημιουργήθηκε από διάφορους φορείς, κυρίως από πολίτες, και αν μου επιτρέπετε, εξαιτίας αυτής της ευκαιρίας, θα ήθελα να πω
ότι και να τονίσω τις διαφορές που υπήρξαν ανάμεσα στις δύο πόλεις, καθώς τόσο οι σύλλογοι δασκάλων και καθηγητών της πόλης μας, όσο και όλοι όσοι άνθρωποι προσέφεραν τρόφιμα ήδη πρώτης ανάγκης, θα ήθελα να αναφέρω τη μεγάλη συμβολή των Ακαδημιών του Ολυμπιακού της Ελευσίνας, της ομάδας μπάσκετ του Πανελευσινιακού, οι οποίοι υποδέχτηκαν τα παιδιά των προσφύγων σε αγώνες της ομάδας του Πανελευσινιακού, της τοπικής οργάνωσης του Κομμουνιστικού Κόμματος, τις αντιφασιστικές κινήσεις Ελευσίνας. Και θα μου επιτρέψετε να αναφέρω και τα ονόματα μερικών συμπολιτών μας, οι οποίοι δεν νομίζω ότι θα αποδέχονταν να βραβευτούν, απλά για πιθανόν για έναν ιστορικό του μέλλοντος. Είναι η Κασιανή Σωτηρίου, η Ιουλία Ριζοπούλου, ο Χρήστος ο Χριστάκης, η Σοφία Ηλάσκου, η Μαρία Ηλάσκου, η Κωνσταντίνα η Παπαπέτρου, ο Μινάς ο Αναστασάκης, ο Νίκος ο Μανιάς, ο Διομήδης ο Μελετίου, ο Βαγγέλης ο Γκίνης, η Βίκη η Πασιοπούλου, η Αθηνά η Γαβριλάκη και άλλοι πολλοί που ξεχνάω, οι οποίοι πραγματικά έδωσαν ανιδιοτελώς τον εαυτό τους, ούτως ώστε στην Ελευσίνα να υπάρξει ένα κύμα αλληλεγγύης απέναντι στα παιδιά και στους πρόσφυγες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον συνάδελφο τον κύριο Καρποδίνη. Ο κύριος Μίλησης και μετά εσείς, κύριε Γρημάκη. Α, θέλετε κι εσείς. Ωραία. Ο κύριος Μίλησης, παρακαλώ. Στο μεσοδιάστημα μεταξύ του τελευταίου Δημοτικού μας Συμβουλίου και του σημερινού, συνέβησαν για μένα, για μας, για τον Δήμο μας και την πόλη, δύο γεγονότα άξια αναφοράς κατ' εμέ. Η απόφαση για τις ευθύνες επί των πλημμυρών του Νοέμβρη του 2017 στη Μάντρα, που έκρινε υπεύθυνους μεταξύ των άλλων και τον Δήμαρχό μας. Λοιπόν, ακολούθησε απαντητική τοποθέτηση του Δημάρχου κατά την κρίση μου κέρια στο περιεχόμενο και ικανή όχι να συνεισφέρει μόνο απαλλαγή, μπορεί αν θέλει να τη διαβάσει, είναι θέμα. Εκείνο που όμως αναδύεται είναι ότι συνειδητοποιείται από τις γενιές μας το πώς απλώνεται η πολιτική ευθύνη, πώς από άγνοια δεν συνειδητοποιείται η σύνδεση πέραν των διοικητικών ορίων των Δήμων μας και πώς επηρεάζονται καθοριστικά από τις καθυστερήσεις, τις αυλεψίες, τις ρευλώσεις και τις καθόλου περίεργες εξυπηρετήσεις συμφερόντων τυφλών πολλές φορές και τέλος από τις πολιτικές επιλογές. Ακόμα θα πρέπει να πήραμε ένα μάθημα από τις μεγάλες βροχοπτώσεις και τα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως και από τις πυρκαγιές, για το πώς χαράσονται οι γραμμές στους χάρτες, το πώς πελοδομούμε, το πώς θα οχυρώσουμε τις ανοχήρωτες πόλεις μας. Νομίζω ότι δικαιόμαστε μια ή και περισσότερες σκέψεις και δράσεις, ώστε να υποθούν πλατύτερα οι προβληματισμοί και τα συμπεράσματα από τα μεγάλης κλίμακας δυσάρεστα γεγονότα που βιώσαμε το προηγούμενο διάστημα, τα οποία κυριολεκτικά δοκίμασαν τα όρια και πολλά τα γκρέμισαν. Γνωρίζω και γνωρίζετε ότι θα συναντήσουμε μπροστά μας σύντομα ή αργότερα τέτοια μεγάλα θέματα και θα χρειαστούν γενναίες αποφάσεις όπως μέχρι τώρα δεν έχουμε συνηθίσει. Σαν συνοδευτικό για το δεύτερο γεγονός που θέλω να αναφέρω, μπορεί να είναι εύστοχος ένα στίχος του Μεγάλου Τσιτσάνη με το «Με παράσυρε το ρέμα». Την Παρασκευή, 15 Μαρτίου, παρόλο ότι εφήγει, είναι σε άλλη κατεύθυνση νομίζω, την Παρασκευή 15 Μαρτίου, ομάδα κατοίκων λίγων στα Βίλια επιτέθηκαν κατά προσφύγων που είχαν έρθει οδηγηθεί να διαμείνουν σε ξενοδοχείο, 88 ο αριθμός τους, που είχε μισθώσει γι' αυτό το λόγο ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης. Η ομάδα αυτή έσπασε με πέτρες στην τζαμαρία του ξενοδοχείου, πέταξε κροτίδες στα δωμάτια των προσφύγων και χτύπησαν παιδιά. Την προσπάθειά τους συνέδραμε και ενθάρρυνε
και η Δήμαρχος της βορειοδυτικής γείτονος πόλεως. Για το περιστατικό διεξάγεται εισαγγελική έρευνα. Λοιπόν, στη διπλανή μας πόρτα έκανε την εμφάνισή του το αποτρόπαιο πρόσωπο της μυσαλλοδοξίας, της ξενοφοβίας, του ρατσισμού. Δεν έχω πρόθεση να ρητορέψω στο κενό για χάρη εντυπώσεων, αλλά επειδή το τοξικό τέτοιων πράξεων, αυτών, απλώνεται επικίνδυνα και τούτον τον καιρό σε ολόκληρο το σώμα της κοινωνίας μας. Ο ρατσισμός μπορεί να κρύβεται αρχικά κάτω από το μανδύα της ανησυχίας για την υγεία και τη μόρφωση των παιδιών, αλλά προχωρά και στο επόμενο στάδιο της σωματικής βίας εναντίον του ξένου, του διαφορετικού. Στην Ελευσίνα, στο Δήμο μας, θυμόμαστε και γνωρίζουμε. Μπορούμε να θυμόμαστε και θέλουμε να γνωρίζουμε τι είναι προσφυγιά, τι είναι το προσφυγικό. Είναι συστατικό της πόλης. Το μάθαμε καλά, όπως μάθαμε να συνυπάρχουμε, να δουλεύουμε, να αγωνιζόμαστε, να κατακτάμε, να χαιρόμαστε, να γιορτάζουμε, να θρηνούμε, να. Αυτός είναι ο τρόπος μας. Δεν μπορούν να τον αλλοιώσουν οι πρόσφυγες, τον αλλοιώνουν ο ρατσισμός και η ξενοφοβία. Δεν αρκεί μόνο η καταγγελία, θέλει και δράσεις. Να μην αποθαρρύνουμε τους συμπολίτες μας, να μην επικρατήσει η αβεβαιότητα στις αξίες. Η δημοκρατία θέλει επαγρύπνηση σε όλη της την έκταση. Θέλει διάλογο. Ας την υπερασπιζόμαστε. Ευχαριστώ. Παρακαλώ πολύ, κύριε Παρδοδάκη. Καλησπέρα. Καταγγέλουμε και εμείς την επίθεση, τη ρατσιστική ενάντια στους πρόσφυγες, που είχαν σαν αποτέλεσμα ακόμα και τον τραυματισμό παιδιών. Θέλουμε να πούμε όμως πέρα από το προφανές ότι υπάρχουν και ευθύνες. Αυτοί που ρίχνουν με τη στάση τους νερό στο μήλο των φασιστικών και ρατσιστικών ομάδων. Είναι πρώτα-πρώτα η πολιτική της κυβέρνησης, που εφαρμόζοντας τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εγκλωβίζει χιλιάδες πρόσφυγες και τις οικογένειές τους στη χώρα μας, είτε στα νησιά, στα hot spot, είτε σε χώρους που είναι ακατάλληλους για τη φιλοξενία και μάλιστα για μακρύο χρονικό διάστημα ανθρώπων, πολλές φορές και με προβλήματα υγείας. Και φυσικά είναι και η στάση της Δημοτικής Αρχής Μάνδρας που ενθάρρυνε και προέτρεψε τις επιθέσεις ενάντια στους πρόσφυγες. Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν η επίθεση ενάντια στο Δημοτικό Σύμβουλο από φασιστική ομάδα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας, στο Δημοτικό Σύμβουλο και υποψήφιο δήμαρχο με τη λαϊκή συσπήρωση, το σύντροφο τον Μπάμπη τον Θεοδόρου, ο οποίος ήταν ο μόνος ο οποίος μειοψήφισε στην απαράδεκτη απόφαση όλων των άλλων δημοτικών συνδυασμών ότι οι πρόσφυγες ουσιαστικά είναι ανεπιθύμητη σταβίλια. Εμείς θεωρούμε ότι ο ρατσισμός και ο φασισμός σηκώνει κεφάλι και ο μόνος που μπορεί να κόψει το κεφάλι του φιδιού πριν γίνει ακόμα μεγαλύτερος είναι η πάλι του ίδιου μας του λαού, όχι μόνο απέναντι στο φασισμό και στο ρατσισμό, αλλά ενάντια και στις αιτίες που τη γεννούν, που είναι το ίδιο το σάπιο, το εκμεταλλευτικό σύστημα. Κύριε Μίχα, ζητήσατε το λόγο. Ένα λεπτάκι. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να συμφωνήσω καταρχάς με όσα ανέφερε ο συνάδελφος, ο κύριος Καρποδίνης. Είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Απλά και εγώ για ιστορικούς λόγους να θυμίσω ότι και ο Δήμος υποδέχτηκε τα προσφυγόπουλα, ειδικά όταν πήγαν στο 10ο Δημοτικό Σχολείο. Θυμάμαι και την ημέρα ήταν η πρόεδρος τότε του Δημοτικού Συμβουλίου, η κυρία Οικονόμου και ο Μιλών. Και ο Σύλλογος και ο Οικείος Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων καλοδέχτηκε τα παιδιά και δεν είχε καμία αντίρρηση ο Σύλλογος του 10ου Δημοτικού Σχολείου. Όπως επίσης και κατά καιρούς και σε συνεργασία με τον Διευθυντή είμαστε σε επαφή και λύσαμε οποιαδήποτε μικρά προβλήματα δημιουργήθηκαν. Θα ήθελα και εγώ έτσι να το πω, κύριε Καρποδίνη, για την αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας. Να θυμίσω εδώ ότι δάσκαλοι από το 10ο Δημοτικό έφτιαξαν τα συγκεκριμένα πανό που καλοδέχτηκαν τα παιδιά στα ελληνικά και στη γλώσσα τους. Άρα ήταν μια κοινή προσπάθεια
Προφανώς τα ονόματα που αναφέρατε ήταν αυτά που έπαιξαν πρωτόκολλα ρόλο, αλλά και όλη η πόλη έχω την αίσθηση ότι καλοδέχτηκε τα παιδιά αυτά και δεν άνοιξε μύτη στην πόλη μας. Ευχαριστούμε, κύριε Μίχα. Κυρία Γρημάκη, παρακαλώ. Ναι, κύριε Πρόεδρε, παίρνω το λόγο μόνο και μόνο για να μην μείνω σιωπηλός. Γιατί νομίζω ότι όποιος μένει σιωπηλός βοηθάει αυτό που συνέβη στα Βίλια. Πρέπει η κοινωνία και ο καθένας από εμάς με επιθυνότητα. Είναι καιρός πια να μην το εντάσσουμε σε καμία διαδικασία πολιτικής όπως επιχείρησε ο κύριος Βαρδαβάκης και θα ταυτιστώ απόλυτα με τα λόγια του κυρίου Μίληση και καταδικάζω και εγώ αυτές τις συμπεριφορές και επειδή πέρα από μια καταδίκη η οποία μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε χώρο δημόσια ή μέσα σε χώρους όπως είναι το Δημοτικό Συμβούλιο θεωρώ ότι είναι υποχρέωση πια της κοινωνίας να μιλάει. Γιατί αν δεν μιλάει η κοινωνία, σημαίνει ότι αυτοί που είναι της άποψης ότι πρέπει να υπηρετήσουμε φασιστικές ενέργειες όπως των Βιλίων, ότι νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν ξανά και ξανά. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει ο ελληνικός λαός να μιλήσει και αφού δίνεται βήμα και σε μένα, σαν απλός πολίτης, λέω ότι αυτή είναι καταδικαστέα κίνηση και φέρνω σαν παράδειγμα τη συμπεριφορά του Δήμου Ελευσίνας και τη διαφορά ποιότητας, αν θέλετε, για φαινόμενα που είχαν να κάνουν με αυτές τις διαδικασίες. Ενώ εδώ δεχτήκαμε με πολύ αγάπη και στοργή μια μαθητική κοινότητα και όχι μόνο σε σχέση με τους πρόσφυγες, αλλού τους πετροβολούν και τους αποπέμπουν και αυτή η λογική δεν πρέπει να επικρατήσει στα ελληνικά πράγματα γιατί είναι μια λογική η οποία δεν αξίζει στους Έλληνες. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, κύριε Αγρημάκη. Κυρία Μαρούγκα, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ όχι προς χάριν εντυπώσεων, αλλά πραγματικά για την ουσία, ότι ως Δήμος συνολικά προσπαθήσαμε να υποδεχθούμε και να βοηθήσουμε τους ώστε να ελαφρύνουμε το περιβάλλον που ζούσαν οι πρόσφυγες στο hot spot. Και διαχρονικά, όποτε είχαμε τη συνεργασία με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, τους είχαμε φιλοξενήσει και στο Φεστιβάλ Εσχήλια στην Παιδική Παράσταση από την αρχή, όταν είχε έρθει η πρώτη ομάδα, και στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό, αλλά και αξιοποιήσαμε και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο υλοποίησε η κοινοφιλής επιχείρηση, το Youth for Refugees. Και η ομάδα των Λετωνών είχε επισκεφθεί το συγκεκριμένο hot spot και έγινε μια πολύ σημαντική συνάντηση εκεί των επισκεπτών που είχαν έρθει από την Λετωνία, των νέων παιδιών και υπήρχαν και παιδιά τα οποία ήταν της ηλικίας του γυμνασίου. Αυτό που είχα πει, αν μπορείτε να το θυμηθείτε, μετά τη λήξη του συγκεκριμένου προγράμματος, ήταν ότι ο επικεφαλής της ομάδας μας παραδέχτηκε ο ίδιος ότι κάποια χρόνια πριν ήταν ένας άνθρωπος που σκεφτόταν στα άκρα, αλλά η συμμετοχή του σε τέτοια προγράμματα βοήθησε ώστε να δει την αλήθεια και ήταν πολύ συγκινητικό το πώς παίξανε και πώς συνεργαστήκαν με αυτά τα παιδιά. Ως Δήμος θεωρώ ότι μας τιμάει η συμπεριφορά μας και η συμμετοχή μας και ό,τι έχουμε προσπαθήσει ο καθένας ατομικά ή λειτουργώντας και ως εκπρόσωπος του Δήμου να προσφέρουμε στους πρόσφυγες μας στην πόλη μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Μαρούγκα. Άλλος συνάδελφος που θέλει να τοποθετηθεί. Πολύ ωραία. Πριν δώσω το λόγο στον Δήμαρχο προς αποφυγή παρεξηγήσεων, απλά δεν το ανέφερα πριν. Οι συνάδελφοι που δήλωσαν ανεξαρτητοποίησή τους με βάση τον κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων αυτόματα δεν μπορούν να συμμετέχουν σε επιτροπές που ήταν ορισμένοι από την πλειοψηφία. Θα γίνει η αντικατάστασή τους κανονικά όπως προβλέπεται από τον κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Λοιπόν, Δήμαρχε, παρακαλώ πάρα πολύ. Εγώ νομίζω ότι στην περίπτωση της διαχείρισης της προσφυγικής κρίσης του Δήμου από μεριάς της Ενεργής Συμπολιτείας, νομίζω ότι έγιναν σοβαρά, μάλλον η κριτική που έγινε, είναι λάθος όσον αφορά στο Δήμο και θα ήθελα να πω τι εννοώ. Δηλαδή, θα σας εξηγήσω. Μάλλον, για να το πω πιο συγκεκριμένα, ενώ κρίνεται τα πεπραγμένα του Δημοτικού Συμβουλίου και του Δήμου Μάνδρας, δεν κρίνεται τα πεπραγμένα του Δημοτικού Συμβουλίου και του Δήμου Ελευσίνας. Ενώ λέτε και καλώς κάνετε και κρίνετε την αυταρχική συμπεριφορά του Δημοτικού Συμβουλίου της Μάνδρας, αντίστοιχα δεν κρίνεται θετικά ή αρνητικά τις αποφάσεις που πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο της Ελευσίνας. Και νομίζω ότι
ότι κατά αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται μια σημαντική απόφαση που είχε πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο, ομόφωνη μάλιστα, να υποδεχτεί τους πρόσφυγες στην πόλη μας. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι, εκτός από τους αλληλέγγυους, οι οποίοι ήταν συγκεκριμένοι, θα πρέπει να τονίσουμε τον αξιολογότατο και θετικότατο ρόλο που είχαν οι στρατιωτικοί διοικητές, γιατί αυτοί έκαναν. Έτσι, μπράβο. Οι οποίοι ήταν άψογοι στα καθήκοντά τους, τηρούσαν την νομιμότητα και συνεργάζονταν με το Δήμο. Όσοι στρατιωτικοί διοικητές, υπηρετώντας τον όρκο και την πατρίδα τους, τάχθηκαν από την πολιτεία να είναι υπεύθυνοι για τον προσφυγικό καταβλισμό που, για όσους δεν γνωρίζουν, ήταν στο δίπλα στις παλιές σχολές μαθητείας του ΑΕΔ, ήταν εξαιρετικοί και είχαμε άψογη συνεργασία. Και θέλω να πω ότι ήταν το ίδιο μα το ίδιο ευαίσθητοι και με μένα και με τους αλληλέγγυους και με το Δημοτικό Συμβούλιο. Το λέω αυτό γιατί πολλές φορές οι διαφορές μας δεν είναι τόσο μεγάλες, αλλά όταν σε κάθε περίπτωση συμφωνήσουμε ότι όλοι πρέπει να υπηρετήσουμε τους νόμους του κράτους και την νομιμότητα, τα πράγματα γίνονται πολύ πιο εύκολα. Το πρώτο που θα ήθελα να πω είναι αυτό σε σχέση με την κρίση και να δώσω και να πω ότι πάντα ως Δήμαρχος συνεννοούμουν με τους διοικητές που ήταν υπεύθυνοι του στρατού, ταγματάρχες ήταν στη μεγάλη τους πλειοψηφία, οι οποίοι άλλαζαν γιατί έτσι τους διέταζε ο ανώτερός τους και οι οποίοι όντως ήταν και αξιόλογοι άνθρωποι και έδωσαν την καλύτερη, το απόθεμα ψυχής, έτσι ώστε να στήσουν κατάλληλα το συγκεκριμένο καταβλισμό. Το δεύτερο που θα ήθελα να πω είναι σε σχέση με το τι έχω πει εγώ για την Πυρκάλη και τι δεν έχω πει. Θα τα επαναλάβω τι έχω πει για την Πυρκάλη. Το πρώτο που έχω πει για την Πυρκάλη είναι ότι με βάση μνημονιακούς νόμους η πολεοδόμηση της Πυρκάλη μπορεί να γίνει χωρίς να δοθεί καθόλου έκταση στο Δήμο. Όποιος γι' αυτό αμφιβάλλει μπορεί να ρωτήσει τον κύριο Σπανούδη. Σας δίνω το τηλέφωνό του, γιατί το έχω πει και κάποιοι το αφισβητούν. Εντάξει. Πάρτε το λόγο τώρα, κύριε Λινάρδο. Κανένα πρόβλημα. Ωραία. Αφού ο Δήμαρχος παραχωρεί το... Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και συγγνώμη. Ορίστε, κύριε Λινάρδο, παρακαλώ πολύ. Δεν είναι έτσι όπως τα λέτε τα πράγματα, κύριε Δήμαρχε, γιατί έχω αποκτήσει σχετικά μια μικρή εμπειρία από όλη την ασχόλησή μου με τα θέματα αυτά. Και θα αναφέρω συγκεκριμένα το παράδειγμα της Βαμβακιάς. Τότε λοιπόν ήμουν ο μόνος από τη δημοτική ομάδα που ήμουν κάθετα αντίθετος να μην εκχωρήσουμε το δικαίωμα στη Βαμβακιά να κάνει επιχειρηματικό πάρκο. Γιατί το σχέδιο το οποίο πρότεινε ήταν κατά των συμφερόντων του Δήμου. Καταργούσε και τον παράδρομο και τη γέφυρα που έχει χαραχθεί από τη ΔΜΕΟ στο ύψος της Χαλιβουργικής. Αν ενθυμίστε καλά, ο Μπαλτάς επέμενε γιατί είχαν να πάρουν τον Τζέσικα. Περάσαν 4 χρόνια, δεν έχει γίνει τίποτα εκεί. Ούτε έχει περάσει το πολεοδομικό σχέδιο, γιατί είναι υπό εκτίμηση στο Συμβούλιο της Επικρατείας και έχει γίνει και προσφύγη. Δηλαδή, δεν πρόκειται η Βαμβακιά, η οποία υποσχέθηκε και σε εσάς ότι θα γίνει και το κέντρο ανάπτυξης και είναι και μέσα στο φάκελο της πολιτιστικής, και έχει περάσει μία φούσκα μετά από 4,5 χρόνια. Και είναι και εκτεθειμένη η πολιτιστική πρωτεύουσα, διότι δεν έχει χωροθετηθεί αυτός ο χώρος. Λοιπόν, μην βιαστείτε να κάνετε κινήσεις, γιατί αυτό που επικαλείστε ότι μπορούν τα ΕΛΠΕ με τους μνημονιακούς νόμους να κάνουν αυτό που λέτε εσείς, δεν είναι έτσι. Η ιδιοκτησία αποκτήθηκε πρόσφατα. Δεν μπορεί να ενταχθεί στη συνολική ιδιοκτησία που έχουν τα ΕΛΠΕ. Πρέπει να θεσμοθετήσουν και αυτοί επιχειρηματικό πάρκο, το οποίο θέλει από τα συναρμόδια Υπουργεία και το Υπουργείο Ανάπτυξης, αφού γίνει ΦΕΚ και προεδρικό διάταγμα, μετά να εκπονήσουν πολεοδομική μελέτη, η οποία θα περάσει από την δική μας έγκριση και μετά από το Συμβούλιο και από το ΙΠΕΚΑ και από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Μην βιάζεστε να προκαταλάβετε αυτούς τους οποίους σας συμβουλεύουν και συζητάτε. Και κακώς συζητάτε και το είπα και την άλλη φορά. Τα κατηδία μνημόνια που έχετε υπογράψει σας έχουν εκθέσει και αυτό θα το πληρώσετε από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Παγώστε το θέμα. Και όταν με το καλό έρθει οποιαδήποτε δημοτική αρχή την επόμενη φορά, που θα μπορεί να υπάρχει μια άλλη συνένεση, να συζητήσουν από το μηδέν το θέμα αυτό, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει όλο τον κόσμο. Και σας είπα και άλλη φορά,
Μια δημοτική αρχή η οποία είχε πάρει το 40% την πρώτη Κυριακή, πάνε να πει ότι στους 10 πολίτες οι 4 την ψηφίσανε. Δεν ψηφίσανε οι 6 ή οι 10 ή οι 8. Άρα οι αποφάσεις των 100 χρόνων των επόμενων δεν μπορεί να τις πάρει μια δημοτική αρχή η οποία σε 2 μήνες μπορεί να λήξει η θεία της. Μπορεί και να μην λήξει. Εγώ ούτε το εύχομαι, ούτε το απεύχομαι, ούτε έχω καμία ανάμειξη, γιατί δεν θα είμαι υποψήφιος. Και ούτε υποβάλλω παραιτήσεις για λόγους εντυπώσεων. Έτσι, αυτά τα οποία ήταν να κάνω εγώ για την πόλη, το έκανα. Από εκεί και πέρα κρίνομαι και θα κριθώ. Μπήκα καθαρός και φεύγω καθαρότερος. Λοιπόν, παγώστε το θέμα αυτό, είναι η συμβουλή μου και αν θέλετε ακούστε με. Και κύριοι συνάδελφοι που είχαμε υπηρετήσει μαζί και τους πόνους και τις προβληματισμούς που είχαμε τόσα χρόνια, σεβαστείτε και μια άποψη. Μην βιάζεστε να παρασύρεστε σε αποφάσεις οι οποίες θα σας εκθέσουν. Έτσι, αυτή είναι η συμβουλή μου. Συγγνώμη για τον τόνο που έχω, αλλά μη βιάζεστε. Έγινε ένα λάθος πριν από 8-9 χρόνια και ξέρετε τι θέλω να πω, ποιοι βοήθησαν να γίνει αυτό το λάθος. Δεν ήμουνα εγώ ούτε Επιτροπή Αγώνα. Ήτανε κάποιοι άλλοι. Λοιπόν, και εκτεθήκαμε κι εμείς, αλλά εγώ δεν παρετούμε για να διευκολύνω κάποιους άλλους. Μένω εδώ για να υποστηρίξω τις θέσεις μου και τις θέσεις αυτών οι οποίοι με έχουν στείλει εδώ. Γιατί το να φύγεις διευκολύνεις κάποιους άλλους. Το να μείνεις και να πολεμάς νομίζω ότι προσφέρεις περισσότερα. Ευχαριστώ και συγγνώμη. Συγγνώμη, ευχαριστούμε κύριε Λινάρδο. Εντάξει, όχι, παρακαλώ πολύ για το λόγο. Απλά και μόνο δεν συνδέονται τα δύο παραδείγματα. Εγώ θεωρώ ότι το πρότυπο πολεοδόμηση της Βαμβακιάς είναι εξαιρετικά θετικό. Και θεωρώ την απόφαση για την πολεοδόμηση της Βαμβακιάς που είχε την ομόφωνη ουσιαστικά στήριξη του Δημοτικού Συμβουλίου απόλυτα σωστή. Άλλο αυτό. Απόλυτα σωστή. Η απειλή για τον Τζέσικα απόλυτα... δεν διακόψε. Θυμάσαι, με συγχωρείς ότι διακόπτω. Ωραία, διακόψτε με. Θα δώσω πρακτικά 8 εκατομμύρια για τον Τζέσικα. Κύριε Λινάρδο, αν θέλετε στο μικρόφωνο. Δεν έχω αντίρρηση. Δεν έχουμε αντίρρηση. Από την πίεση του Τζέσικα πήραμε απόφαση. Κύριε Λινάρδο, αν θέλετε στο μικρόφωνο. Δεν πήραμε. Καθίστε με να με ακούσετε 2 λεπτά. Δεν πήραμε απόφαση. Καλά, ωραία. Θέλετε να φύγετε, να με ακούσετε. Εγώ σας άκουσα και σας έδωσα και τον λόγο. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, πρώτον, η πολεοδόμηση τέτοιου είδους εκτάσεων γίνεται σε μεγάλο βαθμό με τη χρηματοδότηση των ίδιων των εταιριών. Αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο είναι αναμφισβήτητο και είναι ένας τρόπος και νέας πολεοδόμησης σε σχέση με το παρελθόν. Άρα βάζουν χρήματα στην Βαμβακιά οι ίδιοι ιδιοκτήτες. Για ποιο λόγο βάζουν οι ίδιοι ιδιοκτήτες χρήματα στην Βαμβακιά? Γιατί θέλουν να επενδύσουν και να ασφαλίσουν την περιουσία τους. Να μην πνίγονται από μία βροχή, να έχουν όμβρια, να έχουν αποχέτευση, να έχουν καλές τηλεπικοινωνίες. Το πρώτο λοιπόν είναι αυτό. Το δεύτερο, θεωρώ απόλυτα σωστή την απόφαση, τη συγκεκριμένη που πήραμε, ομόφωνη, σχεδόν ομόφωνη. Νομίζω ότι και εσείς ψηφίσατε παρά τις αντιρρήσεις που είχατε, αλλά εγώ δέχομαι ότι μπορεί να είχατε την αντίρρησή σας και πιστεύω ότι. Και πιστεύω ότι πολύ γρήγορα θα υπάρξουν αποτελέσματα στη Βαμβακιά. Παρακολουθώ από κοντά την υπόθεση και σύντομα θα υπάρξουν αποτελέσματα. Άρα δεν συνδέεται η Βαμβακιά με την Πυρκάλ. Σε καμία σχέση. Εγώ λέω για μια ακόμα φορά ότι ο μελετητής κατά σειρά ετών του Δήμου, ο κύριος Πανούδης, έχει τα τηλεφωνά του. Λέει αυτό που λέω εγώ. Αν με πληροφορεί λάθος, σας πληροφορώ και εγώ λάθος. Ότι μπορούν τα ΕΛΠΕ να πολεοδομήσουν με βάση μνημονιακούς νόμους είτε ως επιχειρηματικό πάρκο 2 είτε ως μεικτές χρήσεις. Σας παρακαλώ πολύ, κύριε Φυστακή. Να δώσουν σας τίποτε παρακαλώ. Στο Δήμο. Σας θυμίζω ότι είχαμε κάνει κι άλλη μια προσπάθεια παλιότερα να πολεοδομήσουμε την Χαλιβουργική. Το θυμάστε. Για ποιο λόγο δεν πολεοδομήθηκε η Χαλιβουργική, ενώ εμείς προσπαθήσαμε και ορθώς να την πολεοδομήσουμε? Για ποιο λόγο, πόσα ήταν τα στρέμματα της Χαλιβουργικής? Όχι, για όλες τις εταιρείες που έχουν πάνω από 150 στρέμματα. Καλά, καλά, εντάξει. Εγώ το θυμάμαι, αλλά δεν μπορεί να ισχύουν μόνο για τη Χαλιβουργική τα 150 στρέμματα και όχι για τις άλλες εταιρείες, κύριε Λινάρδο. Εγώ σας ξαναλέω, κύριε Λινάρδο, να σκεφτείτε ψύχρεμα ότι δεν γίνεται παρακαλώ. Για τα 150 στρέμματα δεν αφορούσε μόνο τη Χαλιβουργική, αφορούσε και τις άλλες εταιρείες. Τι θέλω να πω εγώ, τι θέλω να πω εγώ εν κατακλείδη. Διακόψτε με, περιβεβαίως.
Σας παρακαλώ όμως και τους δύο, επειδή δεν είμαστε σε διαδικασία συζήτησης για το θέμα. Ωραία, να τελειώσω. Παρακαλώ πολύ. Σας ευχαριστώ, κύριε Λινάρδο. Πραγματικά σας ευχαριστώ. Άρα, τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι με βάση μνημονιακούς νόμους η Πυρκάλ μπορεί να πολεοδομηθεί χωρίς να δώσει εισφορά σε γη. Το δεύτερο που θα ήθελα να πω, θεωρώ ότι τα 120 στρέμματα που δίδονται στο Δήμο μαζί με όλα τα κτίρια, 70 τον αριθμό, στο βόρειο τμήμα και τα σπουδαιότερα εξ αυτών, το διοικητήριο και τα θολωτά, είναι μια εξαιρετική επιτυχία για την πόλη. Τρίτον, θεωρώ ότι καθώς οι διαδικασίες ιδιωτικοποίησης προχωράνε, είναι πολύ πιθανόν, αν δεν πολεοδομηθεί άμεσα η Πυρκάλ, ένας αυριανός ιδιώτης να θελήσει να εφαρμόσει πλήρως τους άλλους νόμους και να κάνει εκεί την περιοχή της Πυρκάλ χρήσιμη μόνο για επιχειρηματικές δραστηριότητες. Δεύτερον, τέταρτον, είπαμε ότι θα περιμένουμε, και αυτό είπαμε, δύο πράγματα. Την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας και το δεύτερο, την απόφαση του νεωτέρων μνημείων για να δούμε τα κτίρια τα οποία και τις κρίσεις. Και εκεί τελειώνει η υπόθεση και θα έρθουμε να συζητήσουμε. Δεν θεωρώ ότι δεν πρέπει να νομοθετεί μία δημοτική αρχή επειδή σε λίγους μήνες θα έχουμε εκλογές. Το πολιτικό κόστος το θεωρώ πολύ διαφορετικά. Έχω απαντήσει και σε μια άλλη δημοτική παράταξη που έλεγε να πάει στις καλένδες το θέμα αυτό. Προσωπικά θεωρώ ότι είναι προς όφελος της κοινωνίας και της Ελευσίνας αυτή η συμφωνία. Και κακώς μπλέκονται οι αγώνες που έχουν γίνει για το περιβάλλον, που ορθώς έχουν γίνει, με μία συμφωνία η οποία ωφελεί την κοινωνία. Ευχαριστώ. Ορίστε, κύριε Λινάρδο, ένα λεπτό έχετε το λόγο. Είπα κάτι και δεν με καταλάβατε. Στη σύσκεψη που είχαμε κάνει τον Ιούλιο στο Υπουργείο, με τη Χαλιβουργική, με όλους τους παράγοντες, με τον Όρσα, Μητροπολιτικό Σχεδιασμό κτλ. Θυμόσαστε τι είπε ο κύριος Βοσκάκης, ότι είναι η ιδιοκτησία που έχει αποκτηθεί μετά το Καλυμπάκι. Αν ήταν όπως τα λέτε εσείς να εφαρμοστεί ο νόμος έτσι, θα θεωρεί το ενιαία. Επειδή δεν θεωρείται ενιαία η ιδιοκτησία, αλλά έχει αποκτηθεί μετά, αυτοί έχουν το δικαίωμα να μην πολεοδομήσει ο Δήμος αλλά μόνοι τους, μόνο τη δικιά τους περιοχή. Γι' αυτό και το λόγο φέρανε να κάνουμε την ανταλλαγή. Αλλιώς, αν είχαν αυτό που λέτε εσείς το δικαίωμα, το οποίο προκύπτει νομικά ότι δεν το έχουν, θα μας αγνοούσαν στην πολεοδόμηση τίνος του Καλυμπακίου και δεν θα μας δίνανε καθόλου το πράσινο από εδώ. Ναι, δεν θα το δίνανε. Αλλά θέλανε να ανταλλάξουμε γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα, επειδή είναι νέα ιδιοκτησία. Το ίδιο θα ισχύει και εδώ. Είναι νέα ιδιοκτησία και θέλει άλλο νόμο για να θεσμοθετήσουν επιχειρηματικό πάρκο για να κάνουν αυτό που λέτε. Αλλά επειδή θέλω να συζητήσουμε την υπόθεση σε έκταση που είναι, όταν θα έρθει το θέμα εδώ, θα πούμε τα υπέρ και τα κατά. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λινάρδο. Θα μπούμε σε διαδικασία συζήτησης. Αυτό ακριβώς, συνάδελφοι. Επειδή κάποια στιγμή λοιπόν θα έρθει θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν. Κύριε Πρόεδρε, όπως είπατε και εσείς, θα έρθει κάποια στιγμή σε συζήτηση. Δεν μπορώ να καταλάβω όμως, ο κύριος Δήμαρχος μιλάει για τον κύριο Σπανούδη και δίνει το τηλέφωνο του κύριου Σπανούδη. Όταν θα θέλαμε να ξέραμε βάσει ποια σύμβαση είναι ο Σπανούδης με τον Δήμο μας και γιατί βιάζεται ο Δήμαρχος και λέει, από τη μία λέει ότι θα είναι πριν τις εκλογές η συζήτηση αυτή, προδικάζοντας αυτό που είπε πριν λίγο, ότι θα περιμένουμε την απόφαση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων. Ή θα περιμένουμε την απόφαση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων. Δεν μπορεί να την προδικάζει ότι θα είναι σε ένα μήνα αυτή η απόφαση, κύριε Δήμαρχε. Εντάξει, τώρα όσα αυτά που είπε και ο κύριος Λινάρδος και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Εντάξει, παρακαλώ. Εγώ θα συμφωνήσω, αποδεικνύεται το ότι πόσο λάθος κάνατε με την απόφαση που πήρατε, γιατί εμείς δεν την ψηφίσαμε για τη Βαβακιά, καθώς τρέχουμε να νοικιάσουμε ένα κτίριο στη Ρόκα προκειμένου να δημιουργηθεί εκεί πέρα το ΚΑΕΚ για την πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τέλος πάντων, επειδή... Και επίσημα πια, Παρακαλώ πολύ, κύριε Αγρημάκη. Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι σέβομαι τους συναδέλφους και το έχω ξαναπεί. Και τους σέβομαι όσους με σέβονται και από εκεί και πέρα ο καθένας διαταράσει την προσωπική του και τοποθέτηση και τοποθετείται αναλόγως. Δεν μπορώ να διανοηθώ όμως. Πριν δύο λεπτά είπε ο κύριος Δήμαρχος
ότι περιμένουμε την απόφαση των εταίρων μνημείων, που είναι μια απόφαση της ποιότητας ζωής και κανενός άλλου, και ότι περιμένουμε και την μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας, και διαστραβλώνονται σε μέσα σε 2 λεπτά πράγματα τα οποία είναι γεγονότα. Γιατί το κάνουμε αυτό? Για να μας ακούει η κοινωνία, να μας ψηφίσει. Η κοινωνία ξέρει πάρα πολύ καλά. Και δεν είναι ανάγκη να την πείθουμε με το μικρόφωνο. Τα ξέρει. Άρα λοιπόν, μην διαστραβλώνουμε μέσα σε 2 λεπτά. Και συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, ξέρετε ότι σας σέβομαι και σέβομαι πάντα την ιδιότητά σας και θα τη σέβομαι πάντα. Αλλά δεν μπορείτε να δίνετε εκτός κανονισμού το λόγο στον κύριο Λιάσκο και να μην το δίνετε σε μένα. Τώρα το πήρα και το ζήτησα. Και θα κάνω πάντα έτσι. Λοιπόν, ο κύριος Λιάσκος μέσα σε 2 λεπτά διαστρέβλωσε αυτά που είπε ο κύριος Δήμαρχος. Κύριε Πρόεδρε, θα μου επιτρέψετε, αποδεικνύεται ότι ο κύριος Αγρημάκης, ένας πολιτικός συκοφάντης, δεν θα ακολουθήσουμε αυτή τη διαδικασία. Και εμπελιστικά παραποιώντας τα λεγόμενα ενός δημοτικού συμβούλου. Δεν σας έχω δώσει το λόγο. Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Επειδή και εσείς λειτουργείτε, το ξέρω τον κανονισμό, κύριε Πρόεδρε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Επί προσωπικού το λόγο, λοιπόν. Αναφέρεται 2 φορές το όνομά μου. Να σεβαστεί τον κανονισμό 2 φορές το όνομά μου. Εγώ δεν μίλησα για τον κύριο Αγρημάκη, δεν κανέναν άλλον. Κύριε Λιάσκο, δεν βοηθάτε καθόλου. Λοιπόν, ζητάω το λόγο. Λοιπόν, παρακαλώ, σε παρακαλώ, κύριε Αγρημάκη, σε ξέρω όλη η κοινωνία. Σας παρακαλώ και τους 2. Σε ξέρω όλη η κοινωνία, δεν σας απαντήσει σήμερα. Σας παρακαλώ και τους 2. Λοιπόν, θα με αναγκάσετε, αν δεν απαντήσει ο Δήμος, θα απαντήσει ο Δήμαρχος. Να διακόψω τη συνεδρίαση. Λοιπόν, πραγματικά και τους 2. Το λέω και στους 2. Το λέω και στους 2. Λοιπόν, φορές, κύριε Αγρημάκη, τα λέτε, κύριε, αλλά και μιλήσετε. Σας παρακαλώ πολύ. Εντάξει, το κέντρο θα το παίξει εδώ πέρα μέσα. Λοιπόν, να σεβαστείτε τη δημοκρατία του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Αγρημάκη. Και περνάμε είστε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Εντάξει, λοιπόν, είστε απαράδεκτος. Σας παρακαλώ πολύ, να μην καταγραφεί τίποτα στα πρακτικά από αυτά που είπε ο κύριος Λιάσκος στο τέλος. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Περνάμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Κύριε συνάδελφε, παρακαλώ πάρα πολύ. Αντί για να συζητήσουμε το. Για πρώτο θέμα να συζητήσουμε το 27ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την χρηματοδότηση επί αιτήματος συλλόγων Παλαιστινιακός ΑΟ, Καλωθοσφαίρισης και ΑΟ Αστέρας Μαγούλας για επιχορήγηση. Έχω τη συνένεσή σας. Ναι. Την έχω. Λοιπόν, παρευρίσκονται εδώ πέρα και εκπρόσωποι των 2 συλλόγων. Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχουν σε πρώτη φάση δύο αιτήσεις από τους συγκεκριμένους συλλόγους. Σε επόμενα δημοτικά συμβούλια ήδη έχει βγει και μία ανακοίνωση. Θα έρθουν και άλλοι σύλλογοι, είτε πολιτιστικοί είτε αθλητικοί, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους. Και στα επόμενα συμβούλια θα έχουμε ξανά αντίστοιχο θέμα για τις χρηματοδοτήσεις επιμέρους μετά των συλλόγων των υπολείπων. Έρχεται ως θέμα όμως αυτές τις 2 επιχορήγησεις, γιατί έχουν έρθει οι αιτήσεις τους εδώ και αρκετό καιρό, πριν καν προηγηθεί το αίτημα, πριν βγει η ανακοίνωση από το Δήμο. Λοιπόν, είναι από τον Αστέρα Μαγούλας, αξιότιμη κύριε, σε συνέχεια σχετικής ενημέρωσης αρμοδίως, ετούμαστε όπως εξεταστεί το αίτημα θέματος. Προς ενημέρωσή σας, γνωστοποιούμε τα κάτωθη. Έχει μια ολόκληρη εδώ πέρα περιγραφή του αιτήματός, τέλος πάντων. Και αντίστοιχα το ίδιο πράγμα και ο Πανελευσυνιακός ΑΟΚ. Η πρόταση και η εισήγηση που κάνει η Δημοτική Αρχή είναι ότι να επιχορηγηθούν οι σύλλογοι με βάση τα οικονομικά μεγέθη που είχαν πάρει και πέρσι. Πιο συγκεκριμένα, αν θυμάμαι καλά, δεν τα έχω μαζί μου, δεν είναι ο κύριος Τσάτσης μαζί. Νομίζω ήταν 13.000 ευρώ για τον Πανελευσυνιακό ΑΟΚ, αν θυμάμαι και καλά. Και για τον Αστέρα Μαγούλας. Ναι, δεν το θυμάμαι και δεν θέλω να πω κάτι στο μικρόφωνο τώρα και για τους 2. Η εισήγηση πάντως είναι και για τα 2 ακριβώς. Δεν το έχω το νούμερο. Το αίτημα μπορεί να ετούνται ό,τι θέλουν. 7.500 τον Αστέρα Μαγούλας και 13.000. Λέω και τον ΑΟΚ τώρα. Και. Λοιπόν. Λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, ερωτήσεις. Παρακαλώ πολύ.
Κύριε Βαρδοβάκη, παρακαλώ. Άκουσα την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, επειδή δεν μας έχει έρθει. Αν υπάρχει αίτημα των συλλόγων που να... Το οικονομικό, το ποσό δεν άκουσα εγώ. Ή δεν το άκουσα εγώ, συγγνώμη. Δηλαδή, ζητάνε ή δεν ζητάνε. Δεν ζητάνε ποσό. Και απλά είναι σύστημα. Στα αιτήματα, το ένα που βλέπω εδώ μπροστά μου υπάρχει αίτημα που δεν λέει ακριβώς συγκεκριμένο ποσό. Ναι. Απλά λέει την ετήσια τακτική επιχορήγηση και η οικονομική ενίσχυση του ομίλου. Και αντίστοιχα, ως εκ τούτου, παρακαλούμε όπως εξεταστεί από μέρους σας, έκτακτη επιχορήγηση ποσού 10.000 ευρώ ζητάει ο Αστέρας Μαγούλας για την κάλυψη ανελαστικών αναγκών προγενές των ενετών, καθώς επίσης. Το λέω και σωστά. Ναι, καθώς επίσης και των λειτουργικών μας εξόδων την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Σας ευχαριστούμε κτλ. Κτλ. Λοιπόν, παρόλα αυτά, όμως ξαναλέω και πάλι ότι η επιχορήγηση θα δοθεί με βάση ακριβώς τα ίδια νούμερα που πήραν οι σύλλογοι πέρσι. Λοιπόν, άλλη ερώτηση από συναδέλφους. Υπάρχει, όχι. Άρα ψηφίζουμε ομόφωνα. Ψηφίζουμε ομόφωνα. Θέλει κάποιος από τους συλλόγους να... Ωραία. Ωραία, ας τοποθετηθούν λοιπόν πριν ψηφίσουν. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ. Θέλει ο κύριος Φιλίππου από τον Πανελλησιακό ΑΟΚ και είναι και ο κύριος Καραμπίνης από τον Αστέρα Μαγούλας. Ο κύριος Φιλίππου, παρακαλώ πολύ. Όνομα, ιδιότητα για τα πρακτικά. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά, χθεσινή ημέρα. Δύο κουβέντες όσο μπορώ, γιατί σαν Πανελευσυνία, σαν Φιλίππου, πολλοί μπερδεύουν κάποια πράγματα όσον αφορά το όταν ζητάμε επιχορηγήσει ή όχι, αν είμαι φίλος με τον Δήμαρχο, αν είμαι φίλος με τον Λιάσκο, αν είμαι φίλος με τον Τέρνο κτλ. Εγώ είμαι όλους φίλους είμαι, και με αυτούς και με τους άλλους. Σαν Πανελευσυνιακός όμως, θεωρώ σαν πανελευσιακό στο μπάσκετ να σας καταθέσω βάζοντας κάποιες αρχές σε όλα τα πράγματα. Ήδη σε όλους τις δημοτικές παρατάξεις εδώ και τα τελευταία χρόνια έχω δώσει τα κριτήρια που πρέπει να υπάρχουν στις χρηματοδοτήσεις. Εγώ λοιπόν για τον πανελευσιακό του μπάσκετ θα σας καταθέσω 10 πράγματα που αν τα θεωρήσετε σαν κριτήρια και από εκεί και πέρα θα σας πω και το αίτημα το οικονομικό που θεωρώ ότι είναι το λογικό και το τίμιο. Γιατί πολλές φορές πρέπει να υπάρχει μια αξιοκρατία στο πώς και τι, χωρίς πραγματικά, γιατί όλοι οι σύλλογοι, είτε αθλητικοί είτε πολιτιστικοί, είναι ήρωες που συμμετέχουν και προσπαθούν, όπως είναι κάθε εθελοντική δράση. Απλώς πρέπει από τη Δημοτική Αρχή να υπάρχει μια έτοιμη αξιολόγηση όλων αυτών των πραγμάτων. Μια δικαιοσύνη, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, σαν πανελευσυνιακός, επιγραμματικά 12 πράγματα, γρήγορα, επιγραμματικά. Πανελευσυνιακός σαν ιστορικότητα, την ξέρετε όλοι, από το 31 και από το 69 το τμήμα μπάσκετ. Σαν διαχρονικότητα και η διοίκησή της κτλ. 15 χρόνια μια διοίκηση που όλοι τη γνωρίζετε με σταθερότητα, με βήματα κτλ. Το τι έχει κάνει και το τι έχει προσφέρει, σταθερή σε όλα τα επίπεδα. Είναι η μοναδική ομάδα που αγωνίζεται σε εθνική κατηγορία. Δεν υπάρχει άλλη στο υπό που να είναι, είναι στη Β' Εθνική τα τελευταία 4 χρόνια και έχει φτάσει, όλοι γνωρίζετε που έχει φτάσει. Εθνική κατηγορία για να κρατηθεί μια ομάδα, όλοι γνωρίζετε τι σημαίνει. Και εμείς με πολύ λογικά πράγματα, με πολύ χαμηλά, κρατάμε εκεί ψηλά την αντρική ομάδα. Τρίτον, έχει άντρες και γυναίκες. Δεν έχει μόνο αντρική ομάδα, έχει και γυναικεία τμήματα. Και οι γυναίκες διαπρέπουν και αυτές. Και οι άντρες έχουν εκεί που είναι, αλλά και οι γυναίκες διαπρέπουν. Όλοι ξέρετε που βρίσκονται τα γυναικεία τμήματα, γιατί λίγο πολύ ενημερώνεστε. Τέταρτον, έχει 310 παιδιά, αθλητές και αθλήτριες, με κάρτες υγείας, με φωτογραφίες, με όλα τα πιστοποιητικά που χρειάζεται και τα έχουμε καταθέσει σε όλα τα πρόσωπα του Δήμου. Είτε είναι Δήμος, είτε είναι ΠΑΚΠΑ, είναι οτιδήποτε. Επίσημα, 310 παιδιά. Πέμπτον, έχει 13 αγωνιστικά τμήματα, που σημαίνει 240 περίπου αγώνες ετησίως, εκ των οποίων οι 120 αγώνες εντός έδρας, με αποτέλεσμα με 68 ευρώ το κάθε παιχνίδι. Βάλτε τα να ξέρετε γιατί μιλάμε. Έχει 7 ακαδημίες,
Όχι αγωνιστικά, μικρά παιδιά. 7 ακαδημίες. Που τη μία κιόλας τη βάλαμε σε αγωνιστικό κομμάτι. Έχει προϋπολογισμό και απολογισμό πάνω από 160.000. Αυτή είναι, καταθέτω όλο τον της Εξελεκτικής Επιτροπής, 210.000 το 18μηνο περίπου, ήταν από τη μία εκλογική στην άλλη, επίσημα. Με φορολογική δήλωση που έχει κατατεθεί σε όλα και στο Δήμο και στο ΠΑΚΠΑ. Έχει νομιμότητα σε όλα. Έχει όλη τη δαπάνη την περσινή στη διάβια, είναι εδώ, ανεβασμένη και θα κατατεθεί. Έχει ενημερώτες σε όλα, είναι ενημερωμένη η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, είναι η Περιφέρεια. Ένατον, κάνει τα τουρνουά που λίγο πολύ όλοι τα γνωρίζετε, που είναι τα τουρνουά των Εσχυλίων. Το Αναστάσεις Νάσης που σας καλούμε να είσαστε στη μνήμη του παιδιού που σκοτώθηκε, που δεν ζητάμε τίποτα από κανέναν, είναι αποκλειστικά. Αποκλειστικά ένα τουρνουά που το διοργανώνει ο Δήμος, ο Πανεπιστημιακός, με την αιγίδα της Εσχανά. Κάνει εσωτερικά τουρνουά μικρών ακαδημιών, αλλά και εξωτερικά τουρνουά που συμμετέχει σε όλη την επαρχία πηγαίνοντας μετά τις 15 Ιουνίου και μετά. Δέκατον, συμμετέχει σε κάθε πρωτοβουλία αθλητική, είτε του Δήμου είτε άλλων φορέων. Πρόσφατα, να σας την Κυριακή κιόλας, για να ξέρετε γιατί συμμετέχει στο 3x3, στον ημιμαραθώνιο, σε εκδηλώσεις του 21, στα Εσχύλια, σε οτιδήποτε. Κυριακή το πρωί, 11 η ώρα πρωτοβουλία, να έρθει ο Ροδόπουλος στην Ελευσίνα να μιλήσει με πρωτοβουλία του ΟΚΕ. Πανεπιστημιακός έφερε όλα σχεδόν τα παιδιά των ακαδημιών του, γιατί είχε αγώνες εκείνη τη μέρα. Και το αντρικό και το γυναικείο και τα παιδιά, και έχει και το σχολικό πρωτάθλημα. Στις 3 η ώρα με 7. 9 άτομα του Πανελευσυνιακού Διοίκης, προπονητές, στο σχολικό πρωτάθλημα, από τις 3 μέχρι τις 7, να διοργανωθεί το σχολικό πρωτάθλημα για πρώτη φορά, μπάσκετ που κάνουν οι σύλλογοι γονέων και τα λοιπά, και τη συμμετοχή της ΚΕΔΕ και του ΠΑΚΠΑ. 7 άτομα εκεί. Διοργανώνει ΚΑΜΠ το καλοκαίρι, όπου, και σωστά ανέφερε και ο κ. Καρποδίνης, τουλάχιστον πρόπερση, πέρσι δεν είχαμε παιδιά. Εγώ θα ήθελα και φέτος να το διοργανώσουμε. Παιδιά με την. Και εκεί ήταν και η συμμετοχή και του Χρήστου Χριστάκη, πάρα πολύ σημαντική στο να κάνουμε τη συμμετοχή της δομής των προσφύγων εδώ. Το ίδιο θα προσπαθήσουμε και φέτος να κάνουμε, να συμμετέχουν δωρεάν. Και τους έχουμε δώσει το ελεύθερο σε αυτά τα παιδιά να συμμετέχουν και σε ακαδημίες όπου μπορούν, όπως και τους άνεργους, τα παιδιά των ανέργων, όπως και τις πολύτεκνες οικογένειες. Τι ζητάμε? Εμείς ζητάμε τα περσινά χρήματα που πήραμε να είναι το ίδιο όσον αφορά, που ήταν 11.700, 12.000 είχαμε πει, αλλά έγινε μετά στο τέλος μια 11.700, 12.000 λοιπόν ζητάμε, γιατί 12 και στην αρχή ψηφιστή, αλλά έγινε η τέτοια, και 3.000 ζητάμε για τη γυναικεία τους ομάδα. Έχουμε μια γυναικεία ομάδα που αντίστοιχες και γυναικείες ομάδες ενημερώνται, που έχει 107 κορίτσια, από τα 310 τα 107 είναι κορίτσια. Είναι στην Α κατηγορία, όπως και η Φιλοθέη που κάνει επίσης μια καταπληκτική δουλειά μόνο στα κορίτσια. Έχει πρώτη κατηγορία νεάνιδες, πρώτη κατηγορία, μιλάμε τώρα για το πιο υψηλό επίπεδο, κορασίδες που φτάσανε και στα play-off για να παίξουν για το Πανελλήνιο, που είναι το πιο υψηλό επίπεδο που έχει φτάσει ποτέ τμήμα μας. Στην πρώτη κατηγορία και οι κορασίδες, μίνι, προμίνι, μιλάμε για 107 κορίτσια που επίσης. Το οποίο δεν μπορεί να αντεπεξέλθει και σε ένα ακόμα τέτοιο τμήμα με 6 τουλάχιστον γυναικεία τμήματα. Αυτό ζητάμε, αυτό θέλουμε να ψηφίσετε. Όποιος έχει, όποιος δεν το έχει, εμείς τα κοινοποιούμε σε όλους, τα βλέπουμε σε όλους, όλα τα αποτελέσματα, όλες τις δράσεις μας, προσπαθούμε για αυτό που είμαστε. Όχι γιατί είμαι φίλος, ούτε του Τσουκαλά, είμαι φίλος, είμαι ο χειρότερος κριτής του, είμαι φίλος, είμαι φίλος, είμαι φίλος. Και έτσι θα μένω, φίλος. Και με το Θανάση, είναι και αθλητής του μπάσκετ και τον αγαπάω και τον μπέρα, αλλά όταν είναι στραβό κάτι, θα το πω ότι είναι στραβό. Αλλά εδώ εκφράζω και εκπροσωπώ τον Πανελευσυνιακό, που είναι μια ομάδα που έχει από όλες τις δημοτικές παρατάξεις, από όλες τις κομματικές αποχρώσεις, αλλά είναι μόνο για αυτή την ομάδα. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, και εγώ σας ζητάω να κάνετε. Αυτή την, να ξέρετε ότι δεν το κάναμε τυχαία. Κάθε χρόνο, τέτοια εποχή εμείς κάνουμε το αίτημά μας, γιατί έτσι έχουμε φτιάξει τον προϋπολογισμό. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη. Ευχαριστούμε, Βεβαίως. Πρόεδρε. Βεβαίως. Περίμενα, αν θέλετε, λίγο στη θέση σας. Αν υπάρχουν ερωτήσεις από συναδέλφους. Θέλετε, κύριε Καρποδίνη, παρακαλώ πολύ. Αφού είστε ένας άνθρωπος του αθλητισμού, είστε ένας άνθρωπος του μπάσκετ.
γιατί δεν παίρνετε εσείς οι άνθρωποι του αθλητισμού μια κοινή πρωτοβουλία να ενημερώσετε και τους δημοτικούς συμβούλους και τους θεσμικούς παράγοντες και τους μη θεσμικούς παράγοντες για το τι πολιτική θέλετε πάνω στο... Γιατί εγώ να σας πω την αλήθεια που είμαι εκτός, εγώ βλέπω μαγαζιά. Μαγαζάκια βλέπω. Συγγνώμη δηλαδή που σας το λέω. Έγραψα ένα πολύ προσβλητικό σχόλιο στο Facebook ότι... Ναι, είναι πολύ προσβλητικό. Επί τούτου το έγραψα ότι το μπάσκετ είναι μαγαζί του ενωτικού συνδυασμού και το ποδόσφαιρο γίνεται μαγαζί του ξέρετε ποιου. Και δεν άνοιξε μύτη, έτσι. Ναι. Γιατί δεν καλόπιστα να έχουμε μια κοινή πολιτική και να μην χρειάζεται ούτε τον Τζουκαλά να έχετε φίλο, ούτε εμένα να έχετε φίλο. Δεν είναι ανάγκη να είμαστε φίλοι. Ανάγκη έχουμε να έχουμε μια κοινή πολιτική για τον αθλητισμό. Αυτή είναι η ανάγκη, νομίζω. Δεν χρειαζόμαστε. Φίλοι θα είμαστε έξω, αλλά εδώ έχετε ένα θεσμικό ρόλο να παίξετε. Νομίζω ότι αυτό σας είπα πριν. Μισό λεπτό, κύριε Φιλίππο. Μισό λεπτό, παρακαλώ. Άλλος συνάδελφος έχει ερώτημα που θέλει να θέσει στον κύριο Φιλίππο. Λοιπόν, υπάρχει άλλος συνάδελφος. Δεν υπάρχει. Ωραία, ναι, τοποθέτηση μετά. Από το κοινό, όχι. Λοιπόν, ερώτηση εσείς, κύριε Βαρδαλάκη, παρακαλώ. Από ό,τι κατάλαβα, έχετε ένα επαγγελματικό τμήμα, σωστά. Δεν είναι το κομμάτι που είναι στη Β' Εθνική, τι είναι. Είναι ερασιτεχνικό όλο. Παρακαλώ πολύ, κύριε Μίληση. Πες την αλήθεια, πόσο ποσοστό επί της 100 είναι αυτό που ζητάτε το ποσό. Εγώ το θεωρώ πάρα πολύ μικρό και ακριβώς είναι τόσο πολύ μικρό, γιατί... Αλλά αν ανοίξουμε μια κουβέντα τώρα και ως... Αφήστε να εξελιχθεί λίγο η συζήτηση και θα... Η πρόταση θα είναι να ακολουθηθεί το αίτημα του Πανελληνιακού. Οπότε με ενημέρωσε και ο Αντιδήμαρχος ότι μπορεί να υλοποιηθεί το συγκεκριμένο αίτημα. Λοιπόν, αλλά παρακαλώ πολύ, υπάρχει άλλο ερώτημα από άλλο συνάδελφο. Όχι. Κύριε Φιλίππο, έχετε το λόγο. Καταρχήν χαίρομαι που κάνετε μια τέτοια διευκρίνηση, γιατί προσπαθώ να αποτινάξω το ότι αν είναι κάποιο μαγαζί, όχι. Εγώ τις φιλίες μου ολονών ποτέ δεν θα τις αποτινάξω. Όμως τις αρχές, όχι μόνο προσωπικές, αλλά και ο Πανελευσυνιακός, κρατάει από τα 15 χρόνια μια ίση απόσταση από όλους και έχει μια συγκεκριμένη αρχία. Είμαστε 27 άτομα Διοικητικό Συμβούλιο, μαγαζί με 27 άτομα δεν γίνεται. Είναι 27 άτομα που είναι όλων, είναι εδώ, παρευρίσκονται αυτή τη στιγμή τα 7 μέλη με τους εφόρους, με τους φροντιστές, με τους υπεύθυνους των επιτροπών, γιατί έχουμε επιτροπές. Είναι μια ολόκληρη δομή ομάδας. Δεν γίνεται έτσι να διοικείς μια ομάδα 310 ατόμων. Είναι οι πάντες και τα πάντα. Μαγαζί δεν έχω γίνει σαν Πανελληνιακός κανένας, ούτε θα γίνουμε. Είμαστε πιο αυστηροί κριτές. Και όσον αφορά την ενημέρωση, κύριε Καρποδίνη, έχω κάνει πόσες φορές. Έχω δώσει ενημέρωση, έχω κάνει προβολή με όλες τις δράσεις. Έχω καταθέσει στον κύριο Λιάσκο, στον κύριο Ηλιόπουλο, σε όποιον μου ζήτησε, τα κριτήρια που πρέπει να υπάρχουν για τις ομάδες. Έχω ενημερώσει για τα προβλήματα που υπάρχουν, είτε στα γήπεδα, είτε οπουδήποτε, όλον τον κόσμο και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Αν είναι κάποιος, γιατί μπορεί να μην ήσταν εσείς, που δεν έχει ενημέρωση ή δεν μου ζήτησε και δεν την έδωσα ή μου ζήτησε βοήθεια και δεν το έκανα, να έρθει να μου το πει. Όχι σαν Παφιλίππου. Σαν Φιλίππου εγώ μπορώ να βοηθήσω του πάντα. Εσύ, αν μου πεις κάτι, μπορεί να γίνω καλή να σε πω. Ο Πανελληνιακός είναι ο Πανελληνιακός. Και εγώ σέβομαι και την ιστορία του και το όνομά του και μαγαζάκι δεν θα γίνω κανενός, όχι εγώ, ο Πανελληνιακός. Εγώ μπορεί να κάνω προσωπικά, όπως και εσείς, ό,τι νομίζετε, όταν θα εκπροσωπείτε ένα φορέα ή μια δημοτική κίνηση αύριο, δεν θα είστε μαγαζί κανένας. Θα έχετε τις απόψεις και τις αρχές σας. Έτσι έχουμε και εμείς. Έχουμε αρχές, σαν Πανελευσυνιακός. Το τι έχω εγώ προσωπικά, το τι έχει ο κύριος Βάζης, το τι έχει ο κύριος Λινάρδος, ο κύριος Καμπάνης, ο κύριος Παντελής, είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Κρατάμε σαν κόρη οφθαλμού.
και το διαπιστώσατε, νομίζω, ήσασταν παρέν. Έχουμε μια ιεραρχία σε όλα, μια συγκεκριμένη δομή και κάποιες συγκεκριμένες αρχές. Μπορεί να μην αρέσουν, εγώ θα τις σεβαστώ. Εγώ έχω φωνάξει να έρθετε και στα διοικητικά μας συμβούλια, να ενημερωθείτε κιόλας, είστε και υποψήφοι όλοι. Θέλω να έρθετε, να ενημερωθείτε και. Δηλαδή, δεν θα έρχομαι μόνο εγώ, πρέπει να έρθετε κι εσείς. Να ενημερωθείτε, είμαστε ανοιχτοί τότε να σας πω τι χρειάζεται, τι μας λείπουνε, τι είναι αυτά τα απαραίτητα. Δεν γινόμαστε ποτέ και κανένας μαγαζάκι. Αν κάποιοι άλλοι μπορούν να το χρησιμοποιούν και δεν ξέρω, είναι δική τους η ευθύνη, ποτέ δεν έχω δώσει το δικαίωμα για κάτι τέτοιο. Και θα σας παρακαλέσω, πριν το ξαναπείτε, το ξανά, γιατί δεν το είδα. Πραγματικά δεν το είδα. Πριν το χρησιμοποιήσετε και το ξαναπείτε, κάντε αν θέλετε μία συνάντηση με όλο το τέτοιο, να ενημερωθείτε, να μας πείτε τις απόψεις, να σας πούμε και εμείς και τα προβλήματά μας και τις απόψεις μας. Είμαστε, έχουμε κάνει συναντήσεις και με όλους τους δημοτικούς συμβούλους, τους φωνάξαμε και στα γραφεία, όλους. Και ο κύριος Βιλιώτης είχε έρθει και ο κύριος Κοροπούλης, ο κύριος Χριστάκης, είχαν έρθει όλοι στη συνάντηση. Προσπαθήσαμε να τους πούμε τα προβλήματά μας. Δεν έχουμε απολύτως κανένα πρόβλημα σε πούμε και τα προβλήματα και τα θετικά και τα αρνητικά όλων. Συγγνώμη που το λέω, συγγνώμη από αυτό, αλλά θέλω πριν φτάσουμε σε κάποια πράγματα, καλό είναι να ενημερώνεστε. Έχουμε μια ιστορία και μια δράση που είναι, τι να σας πω τώρα, δηλαδή είναι πραγματικά προσβλητικό και εγώ δεν το είδα καν, τώρα το άκουσα. Ωραία. Κύριε Αγριμάκη, παρακαλώ πολύ, έχετε το λόγο. Ναι, κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη που ζητώ το λόγο. Δεν είναι ακριβώς ερώτηση, όμως είμαι υποχρεωμένος και δεν είναι απολογητικό αυτό που θα πω. Ξεκινώντας τη θητεία μου στον αθλητικό οργανισμό, με μεγάλη διάθεση οι σύλλογοι, όλοι οι σύλλογοι, ήρθαν για να δημιουργήσουμε τα προγράμματα των γηπέδων. Πράγμα το οποίο είχε μια πρωτοβουλία θετική. Παράλληλα δε, ξεκινήσαμε στον αθλητικό οργανισμό και επιτρέψτε μου να τα πω αυτά, γιατί θα δείτε ότι στις τοποθετήσεις σας θα βοηθήσουν. Πήγα να καλύψω το πάγιο αίτημα των συλλόγων. Δηλαδή, τι λέγανε οι άνθρωποι, πέρασε σε μία κόλλα χαρτί, σε έναν υπολογιστή, αυτά που εμείς κάνουμε σε σχέση με τη δραστηριότητα στα παιδιά, τα μέλη και ούτω καθεξής, και από εκεί και πέρα να μπουν κριτήρια για το πώς θα γίνονται οι χρηματοδοτήσεις. Απολογούμε τώρα. Δεν πρόλαβα να το κάνω. Όμως θέλω να πω ότι όσον αφορά τον Πανελευσυνιακό, τον μπάσκετ, ήταν από τις πρώτες ομάδες που στείλανε τα δελτία των παιδιών, που είναι και υποχρέωσή τους έναντι της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Και αν μπείτε σήμερα στο ΠΑΚΠΑ Αθλητικός Οργανισμός, θα δείτε ότι η πιο τακτοποιημένη ομάδα για αυτό που ξεκινήσαμε, αλλά δεν έχει τελειώσει ακόμα, και θα είναι ένα στοιχείο που θα βοηθήσει όλους τους δημοτικούς συμβούλους πλέον να καταλάβουν το μέγεθος της κάθε ομάδας στην πόλη μας. Αυτό λοιπόν δεν το έχω τελειώσει ακόμα. Όμως ήταν δικό τους αίτημα. Το διεκδικώ να το ολοκληρώσω. Θα δούμε πόσο θα γίνει, γιατί υπάρχουν αδυναμίες όχι πολιτικής βούλησης, κυρίως υπαλλήλων. Λέω λοιπόν ότι ο Πανελευσυνιακός και τα στοιχεία έστειλε και τη δύναμη των παιδιών και τα δελτία και το χαρτί που έχει να κάνει με τη διάβγεια. Θέλω να πω δηλαδή ότι δείχνει. Δύο λεπτά, κύριε Φιλίππου. Εγώ ξέρετε πολύ καλά, όταν χρειάζεται να σε υποστηρίξω, υποστηρίζω την ομάδα και όχι τον Φιλίππου. Εντάξει. Λοιπόν, μέσα σε αυτή τη λογική, λοιπόν, λέω κι εγώ, επειδή στο ΠΑΚΠΑ αποδίδουν τις ομάδες τους, ότι είναι ίσως η πιο τακτοποιημένη ομάδα σε μια προσπάθεια που καταβάλουμε στον αθλητικό οργανισμό να φέρουμε την εικόνα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να έχει πια εικόνα και να μην τίθενται αυτά τα ερωτήματα ή να γίνονται αυτού του τύπου αναρτήσεις. Δεν σας κρίνω, κύριε Καρποδίνη, αλλά τέλος πάντων, αν αυτό ήταν, είναι άστοχο. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν είναι μόνο ευθύνη των ομάδων σήμερα το γεγονός ότι κάποιοι φαίνονται φίλοι με κάποιους ή οτιδήποτε. Είναι και των δημοτικών αρχών συνέχεια. Αυτό που πρέπει όμως να αναδείξουμε σε αυτή τη Δημοτική Αρχή και πρέπει να το πούμε, ότι είναι η μόνη Δημοτική Αρχή που έβαλε κάποιους όρους, έστω και όχι αυτούς τους όρους που προσδοκούμε τώρα, είπε χρηματοδοτούμε τους πολιτιστικούς συλλόγους. Πριν δεν υπήρχε τίποτα.
Μια πόρτα υπήρχε, όποιος τη χτύπαγε έπαιρνε, όποιος δεν τη χτύπαγε δεν έπαιρνε. Λοιπόν, τώρα όμως είναι ένα γεγονός. Αυτό το λίγο, αυτό το όσο μπορούμε, γίνεται για όλους τους λόγους. Και δεν θέλω να μπω σε διαδικασίες εσωτερικές, γιατί εγώ διαφώνησα με τη λογική να χρηματοδοτηθούν σήμερα δύο ομάδες και μετά από μια εβδομάδα άλλες δύο και ούτω καθεξής. Εγώ ήμουν της άποψης ότι έπρεπε η χρηματοδότηση να γίνει όλων των ομάδων μαζί. Όμως αυτά που τρέχουν για κάθε ομάδα μας οδήγησαν να κάνουμε αυτή την πράξη σήμερα. Δηλαδή, ο προϋπολογισμός των ομάδων τρέχει, πρέπει να ξέρουν τις δυνατότητες που έχουν τις οικονομικές, ούτως ώστε να χτίσουν. Τα λέω αυτά γιατί καμιά φορά ρίχνουμε όλες τις ευθύνες στα σωματεία. Δεν είναι στα σωματεία όλες τις ευθύνες. Έχουμε και εμείς ευθύνες σε σχέση με το πώς διαμορφώνουμε την εικόνα αυτών των σωματείων, ούτως ώστε να μπορούμε όλοι να έχουμε άποψη. Και όχι να βλέπουμε Φιλίππου, Καραμπίνη πρόσωπα. Η ουσία είναι ότι επιτελούν ένα έργο, τελειώνω πρόεδρε, το οποίο είναι ο λαϊκός μαζικός αθλητισμός. Και αυτό πρέπει να τους το πιστώσουμε. Είναι μια δράση που δεν μπορεί ούτε το κράτος να την κάνει, ούτε ο Δήμος να την κάνει. Παράγουν λοιπόν λαϊκό μαζικό αθλητισμό. Αυτό είναι ένας κανόνας, ο οποίος είναι ευεργετικός για κάθε πόλη και θα πρέπει να συνηγορούμε σε μια σωστή μεν διαδικασία, αλλά νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο και σύντομα θα υπάρχουν αποτελέσματα όσον αφορά το πώς λειτουργούν οι σύλλογοι και τι δυναμικό έχουν και δυναμική. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και συγγνώμη για την πολυλογία. Λοιπόν, άλλος συνάδελφος θέλει να κάνει ερώτηση. Λοιπόν, σας παρακαλώ, συνάδελφοι, σας παρακαλώ τώρα, μην κάνουμε αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει λόγος. Χριστός και Παναγία. Λοιπόν, θέλετε, όχι. Πριν δώσω τον λόγο στον Αστέρα Μαγούλες για να κάνουν και οι άνθρωποι. Μισό λεπτάκι, θέλει, σηκώνει το χέρι του ο κύριος Μπέλσης και θέλει να κάνει ένα ερώτημα. Παρακαλώ πολύ, κύριε Μπέλση, παρακαλώ. Έλατε στο μικρόφωνο αν θέλετε, στο μικρόφωνο λέτε. Εκεί δίπλα σας, αν θέλετε, ανοίξτε το μικρόφωνο. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Θα ήθελα να προσέξετε κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο που νομίζω ότι με την τοποθέτηση του κυρίου Φιλίππου δεν δώσατε την έμφαση που θα έπρεπε. Η κάθε ομάδα ταξιδεύει σε κάθε πόλη, σε κάθε νομό και εκφράζει το όνομα της Ελευσίνος. Επειδή ο αθλητισμός είναι πολιτισμός και επειδή έχουμε μπροστά μας μία πολιτιστική πρωτεύουσα, πρέπει αυτά να τα συμβαδίσουμε κάπως. Αυτό πώς πρέπει να γίνει, με την αναβάθμιση κάποιων σωματείων που είναι κάπως πιο μπροστά, του γυναικείου που είπε ο κύριος Φιλίππου κάτι πάει να γίνει, να στηριχτεί περισσότερο με το ποδόσφαιρο του Πανεπιστημιακού ή κάποια άλλη ομάδα που μπορεί να μας εκφράζει σε άλλους νομούς ή άλλες πόλεις. Θέλω να το προσέξετε ιδιαίτερα, γιατί είναι λυπηρό να φτάνουμε στο σημείο να βλέπουμε ένα πρόεδρο να φτάνει στο σημείο με παρακαλετό σχεδόν εντός εισαγωγικών να προσπαθεί να κάνει μία τοποθέτηση για να μπορέσει να τον κατανοήσετε πλήρως. Θέλω να δώσετε ιδιαίτερη βάση και σκεπτικό σε όλα αυτά. Τα λεφτά που πρέπει να είναι ωραία. Η κατανομή, αυτό ευχαριστούμε πολύ. Να εξεταστεί. Να είστε καλά κύριε Βέλση. Λοιπόν, συνάδελφοι, πάμε να είμαστε στις τοποθετήσεις. Να πούμε για το Πανελευθεριακό βασικά, για την επιχορήγηση του Πανελευθεριακού. Εννέα, θέλετε εννέα. Ό,τι πει ο κύριος Βαρδαβάκης, δεν έχω αντίρρηση. Παρακαλώ πολύ, κύριε Καραμπίνη. Καλησπέρα σας, ονομάζομαι Καραμπίνης Μέγας και είμαι μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αστέρα Μαγούλας. Τα νούμερα βέβαια που ακούσαμε του Πανελευθεριακού εμείς δεν τα αγγίζουμε ούτε κατά διάνοια. Μάλλον είμαστε μικρό μαγαζάκι. λοιπόν, ούτε κατά διάνοια, προς τα κάτω δηλαδή. Λοιπόν,
Κάποτε δεν είχαμε πάρει. Λοιπόν, ακούστε να σας πω κάτι. Τα τελευταία χρόνια ο Αστέρας Μαγούλας ταλαιπωρείται, όπως ταλαιπωρούνται όλες οι ομάδες. Ο Αστέρας Μαγούλας βέβαια ταλαιπωρήθηκε και σε άλλες διαδικασίες που ενώ είχαν βγει επιχορηγήσεις, δυστυχώς δεν τις πήρε. Πήγαν στα χρεωστήτως και καλώς πήγανε. Λοιπόν, όλα αυτά για να έρχεται σήμερα ο Αστέρας Μαγούλας και να ζητάει χρήματα καταγεγραμμένα σε έγγραφο και με τον τρόπο που τα γράφει και τα ποσά που ζητάει, σημαίνει ότι έχει πρόβλημα. Όχι ότι οι άλλοι συλλογοί δεν έχουν, προς Θεού. Να ξέρω, να μιλήσουμε για τον Αστέρα. Ο Αστέρας Μαγούλας πριν από 4 χρόνια δεν πήρε 17.000 ευρώ που είχαν βγει από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν τα πήρε ποτέ. Για προβλήματα που είχε. Όλο αυτό το κομμάτι παρασύρεται και περνάει χρονιά με χρονιά και προχωράει και προχωράει και προχωράει. Κάθε διοίκηση καινούργια που έρχεται καλείται και επομίζεται να πληρώσει αυτά που βγαίνουν μπροστά της, αυτά που βρίσκει μπροστά της, που δεν είχε πάρει τότε εκείνα τα λεφτά. Έτσι. Ο Αστέρας Μαγούλας αυτή τη στιγμή ζητάει τα χρήματα που ζητάει στο έγγραφό του, έτσι, για να καλύψει ανελαστικές ανάγκες μέχρι την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, για να κλείσει αξιοπρεπώς τη χρονιά. Είμαστε εδώ ως οντότητα, ως σωματείο. Δυνατότητες βοήθειας έξωθεν δεν έχουμε. Και αν έχουμε, είναι πολύ μικρές. Έτσι. Λοιπόν, σίγουρα οι παραστάσεις είναι, μπορεί να είναι πολύ μικρότερες από άλλα σωματεία, αλλά μπορεί να είναι και μεγαλύτερες από άλλα σωματεία. Ως εκ τούτου, δεν ήρθαμε ούτε να ζητιάζεψουμε, για να ξεκαθαριστεί και αυτό. Εντάξει. Δεν ήρθαμε ούτε να ζητιάζεψουμε τίποτα. Ζητούμε τα αυτονόητα από την αρχή του τόπου, διότι και ο Αστέρας Μαγούλας και ο Παναλευσκηνιακός και ο Ηρακλής και η Λαμπερή και η Άγια Ανάργυρη, και σε τοπικό, περιφερειακό και πανελλαδικά, την Ελευσίνα, ναι, την αναδεικνύουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν έχετε κάποια ερώτηση, μπορώ να απαντήσω. Κύριε Συνάδελφε, ερωτήσεις στον κύριο Γαραμπίνη? Δεν υπάρχουν. Ωραία, ευχαριστούμε. Τοποθέτηση ή ερώτηση? Ερώτημα. Παρακαλώ πολύ. Κύριε Γαραμπίνη. Ναι. Έχετε τμήμα ακαδημιών? Μπορείτε να μας ενημερώσετε κάτι για το τμήμα ακαδημιών του Αστέρα Μαγούλας? Υπάρχουν αντίστοιχα τμήματα ακαδημιών, τα οποία λαμβάνουν μέρος και στα τουρνουά των υποδομών της επίσημας ΕΠΣΔΑ, της Δυτικής Αττικής, δηλαδή ποδοσφαιρικών σωματείων Δυτικής Αττικής, και όπου δεν καλύπτει τις ανάγκες η Δυτική Αττική, τα βάζουμε σε άλλα ανεξάρτητα τουρνουά. Και ακολουθούμε τις ίδιες διαδικασίες. Λοιπόν, τοποθετήσεις? Θέλει άλλη ερώτηση? Δεν νομίζω. Ωραία, να περάσουμε στον κύκλο των τοποθετήσεων. Ναι. Ο κύριος Βαρδαβάκης, παρακαλώ. Λοιπόν, να ξεκινήσω ανάποδα. Εμείς δεν συμφωνούμε ότι τα σωματεία κάνουν μαζικό λαϊκό αθλητισμό. Καλύπτουν ακριβώς την έλλειψη του μαζικού λαϊκού αθλητισμού. Να θυμίσω στον κύριο Αγριμάκη, το 81, υπήρχε άλλο πρόγραμμα μαζικού λαϊκού αθλητισμού που στο δρόμο εξαφανίστηκε, εξαϊλώθηκε, για να μην πω τίποτα. Έτσι. Προφανώς ο μαζικός λαϊκός αθλητισμός πρέπει να είναι ευθύνη του κράτους και του Δήμου, αλλά κυρίως του κράτους. Με χρηματοδότηση για να είναι πραγματικά μαζικός λαϊκός, δωρεάν, με προδιαγραφές και όλα αυτά. Ο κύριος Αγριμάκης θυμάται καλύτερα από μένα το 81 και λόγω ηλικίας και μόνο, για να μην παρεξηγηθεί κανένας. Άρα εμείς λέμε ότι πρέπει να υπάρχει μαζικός λαϊκός αθλητισμός, δεν είναι το θέμα της συζήτησης. Ένα θέμα αυτό. Προφανώς βέβαια και οι δύο σύλλογοι όπως αναφέρθηκαν και όλοι οι υπόλοιποι, ιδιαίτερα το κομμάτι των ακαδημιών, και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική ερώτηση του κυρίου Καρποδίνη, προσφέρουν σε χιλιάδες, σε εκατοντάδες, να μην πω παιδιά. Και επειδή ακριβώς η οικονομική δυνατότητα του Δήμου, σύμφωνα και με την επιστολή που διαβάστηκε και από τον κύριο Μαυρογιάννη, είναι αυτή που είναι, νομίζουμε ότι μπορεί να ικανοποιηθεί τα αιτήματα και των δύο αθλητικών συλλόγων, χωρίς να δημιουργηθεί οικονομικό πρόβλημα στον προϋπολογισμό του Δήμου. Έτσι. Δεν άκουσα? Όχι. Γιατί δεν εξαντλείται τις δυνατότητες. Το είχαμε κουβεντιάσει και την προηγούμενη φορά. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο ποσοστό
για επιχορήγηση επί του προϋπολογισμού στους πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους που δεν το εξαντλείτε. Δεν πιάνετε την οροφή. Υπάρχει δυνατότητα να αυξηθεί το συνολικό ποσό. Το είχαμε κουβεντιάσει και πέρυσι. Μπορεί να αυξηθεί το συνολικό ποσό και στα πλαίσια της αύξησης του συνολικού ποσού να καλυφθούν κατά τη γνώμη μας, αυτή είναι η άποψή μας, και των δύο συλλόγων. Έτσι. Για να μην υπάρχει και καμία, για κανέναν καμία υπόνοια. Είμαστε, αυτή είναι η θέση μας. Προφανώς, και στους πολιτιστικούς και στους αθλητικούς συλλόγους, δεν ξέρω αν είναι μαγαζάκι κανένα, αλλά εν ώψη εκλογών, δεν λέω για τους συγκεκριμένους, μιλάω γενικά για να μην παρεξηγηθώ, παίζεται χοντρό προεκλογικό παιχνίδι και το ξέρουμε όλοι. Οπότε να μην πηγαίνουμε από τη μια άκρη στην άλλη. Ή μαγαζάκια ή όλοι οι αθώες περιστερές. Δεν είναι έτσι η αλήθεια. Και όλοι γνωρίζουμε ότι παίζονται διάφορα παιχνίδια. Γι' αυτό και η θέση μας. Δεν άκουσα, συγγνώμη. Προφανώς υπάρχουν τόσα χρόνια γίνονται ιδιαίτερες διαπραγματεύσεις ορισμένων με τις δημοτικές αρχές. Το ξέρουμε όλοι. Χρόνια ολόκληρα γίνονται ιδιαίτερες διαπραγματεύσεις, ιδιαίτεροι σύλλογοι έχουν συνδυαστεί. Το ξέρετε, τώρα δεν χρειάζεται να τα πούμε τώρα. Εντάξει, Δημαρχία. Όλοι ξέρουμε τι παίζεται. Και με συλλόγους και με πολιτιστικούς και με αθλητικούς. Και, ναι, καλά, εντάξει. Προφανώς τώρα να κατηγορήσετε ότι παίζουμε εμείς παιχνίδι, θα είναι αστείο. Προφανώς και εσείς και άλλοι παίζουν παιχνίδια. Προσπαθούν να παίξουν. Δεν λέω ότι τα καταφέρνουν. Προσπαθούν σίγουρα να παίξουν, για να είμαστε σαφείς. Δεν έπαιξε. Καταρχήν είμαστε. Συγγνώμη, να τελειώσω όμως με την τοποθέτηση. Συγγνώμη, αλλά είμαστε εκτός θέμα. Σας παρακαλώ πολύ. Επειδή εμείς λοιπόν. Σας παρακαλώ πολύ όλους. Σας παρακαλώ. Τελειώστε, κύριε Βαρδάκη. Επειδή εμείς ως Λαϊκή Συσπήρωση ούτε κανέναν έχουμε μαγαζάκι, ούτε παίζουμε παιχνίδια με κανέναν σύλλογο. Από τους αθλητικούς και τους πολιτιστικούς. Και επειδή είναι κατανοητή και η συνθήκη των συλλόγων και νομίζω ότι και οι δύο σύλλογοι εδώ δικαιολόγησαν το ποσό, ο ένας με το μέγεθός του και ο άλλος γιατί ουσιαστικά δεν πήρε τα προηγούμενα χρόνια χρηματοδότηση και έμεινε στο Ταμείο του Δήμου, νομίζουμε ότι υπάρχει δυνατότητα να ικανοποιηθούν και των δύο συλλόγων το αίτημα. Και κλείνω εδώ την κουβέντα. Ευχαριστούμε, κύριε Βαρδαβάκη. Άλλος συνάδελφος τοποθέτηση, ο κύριος Καρποδίνης, παρακαλώ. Αν και μάλλον ο κύριος Φιλίππου δεν κατάλαβε ακριβώς τι ήθελα. Δεν νομίζω ότι ήμασταν στο ίδιο mood. Αυτό που είπα ουσιαστικά είναι το εξής. Ότι εσείς ως άνθρωποι του αθλητισμού για χρόνια είστε οι καταλληλότεροι για να συμμετέχετε σε μια θεσμική συζήτηση, απόφαση, ούτως ώστε να χαράξουμε όλοι μαζί μια πολιτική για τον αθλητισμό, η οποία θα ακολουθείτε από τις επόμενες, τις προηγούμενες, τις μεθεπόμενες δημοτικές αρχές με μικρές παραλλαγές εξέλιξης κάθε φορά. Δεν νομίζω ότι είπα κάτι τρελό, ούτε κάτι πολύ έξυπνο και πολύ φοβερό. Για να μην χρειάζεται λοιπόν στις πίτες να έρχεται ο Καρποδίνης που καλός ή κακός δεν έχει σχέση με την οικογένεια του Πανελευσυνιακού και να κάθονται επί μια μισή ώρα τα παιδάκια στο κέντρο του γηπέδου και να περιμένουν τις περισσότερες φορές κοινοτυπία που θα πει ο κάθε Καρποδίνης, ούτως ώστε η γιορτή του Πανελευσυνιακού να είναι μια γιορτή για την οικογένεια του Πανελευσυνιακού και όχι για τον κάθε Καρποδίνη που καλός ή κακός πλασάρει τον εαυτό του ως υποψήφιο οτιδήποτε. Δεν διεκδικώ, Δάφνες, ότι είπα κάτι πάρα πολύ έξυπνο αυτή τη στιγμή. Μην το κάνουμε αυτό. Δεν υπάρχει λόγος να το κάνουμε. Εντάξει, δεν χρειάζεται να υποθεί. Λοιπόν, άλλος συνάδελφος που θέλει να τοποθετηθεί, ο κύριος Κοροπούλης. Όχι, ο κύριος Μίλησης, παρακαλώ. Αισθάνομαι κάποια στιγμή ότι βρίσκομαι στην ακριβώς στιγμή τη δημιουργία του κόσμου. Με το να μην υπάρχει τουλάχιστον μια βάση, κοινωνική βάση, δεδομένων. Εδώ είμαστε 5 χρόνια, άλλοι έχουμε βάση ηλικίας μια κοινωνική παρουσία. Ο αθλητισμός είναι ένα πεδίο εύκολα συγκλίνουν προσωπικότητες, κοινωνικές δυνάμεις και εφαρμόζει στην πράξη το αγωνίζεστε και το συναγωνίζεστε.
Λοιπόν, δεν θέλω να μακρηγορήσω. Άκουσε, Γιάννη, το αίτημα που στο έστειλα και μήνυμα, δεν ήθελα να, ήθελα να το πεις εσύ. Το αίτημα που κατέθεσες, στη βάση του ποσού του 210.000, που γνωρίζω... Είναι για 18 μήνες. Ναι, το ξέρω. Είναι το 1,5%. Εντάξει. Άρα, αυτό μας δίνει και ο νόμος. Και έχουμε συζητήσει, άκουσα το... αυτό μας δίνει και ο νόμος. Λοιπόν, και για όλους περίπου τους συλλόγους, έτσι με πολύ μικρότερα ποσά, κυμαίνεται με λιγότερο της 10% στο επίπεδο το οικονομικό. Στο επίπεδο που μπορεί να γίνει συζήτηση, που έθιξε προηγούμενο συνάδελφος, εγώ έχω να καταθέσω την προσωπική μου, ίδιο από τους 147 πίτες, πήγα σε δύο, του Παλαιστινιακού, του Στίβου και του Μπάσκετ. Τι θέλω να πω, ο καθένας κρίνεται για τη συμμετοχή. Δεν είμαστε άμεμπτοι και την ποιότητα της συμμετοχής. Θέλω να πω ότι έχουμε ανοιγνεύσει εδώ, σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο και στα σχήματα των συζητήσεων που έχουν προκύψει εντός του θεσμικού μας ρόλου ως Δημοτικοί Σύμβουλοι, ως παράγοντες, όσοι θέλουν να αναλάβουν και το ρίσκο του παράγοντα του αθλητικού, που επιβάλλει πολύ αυτοδιάθεση και πολύ κοινωνική προσφορά και υπεύθυνη, πέραν των άλλων συνοδευτικών, έχουμε γόνιμα συζητήσει για τα προβλήματα. Εγώ, αν μπορώ να κλείσω αυτή την τοποθέτηση, δεν έχουμε εξαντλήσει κατά την άποψή μου όλα τα δεδομένα του αθλητικού νόμου, των θεσμικών οργάνων και ενός, όπως θα έχω πει, και ενός ευρωπαϊκού προσανατολισμού που δίνεται κατευθυντήρια και χρησιμοποιούν άλλες χώρες. Μέχρι εκεί και τίποτα άλλο, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ μικρό το ποσό και για χάρη εντυπώσεων έγινε μια παραταταμένη συζήτηση. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, τίποτα άλλο. Άλλος συνάδελφος, η κυρία Βασιλείου, παρακαλώ πολύ. Κοιτάξτε, δεν θα μακρηγορήσω. Το γεγονός ότι ο αθλητισμός είναι πολιτισμός είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά για τις επιχορηγήσεις έχουμε ένα συγκεκριμένο ποσοστό επί του προϋπολογισμού που προσπαθούμε με όσο το δυνατόν δικαιότερο τρόπο εδώ μέσα όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να συμφωνήσουμε και νομίζω ότι κατά πλειοψηφία έχουμε ψηφίσει όλοι μας, όταν έρχεται εδώ ένας πίνακας για το πώς πρέπει να χρηματοδοτηθούν όλες οι ομάδες σύμφωνα με τα δεδομένα τους, αποφασίζουμε, συναποφασίζουμε και είμαστε δίκαιοι, όσο το δυνατόν γίνεται. Είναι γεγονός ότι όλες οι ομάδες έχουν έξοδα πολύ περισσότερα από αυτά που γνωρίζουμε ίσως εμείς ή που παρουσιάζονται. Όμως είμαστε και μία δημοτική αρχή, η οποία στηρίζει τον αθλητισμό, διαμέσου του νομικού προσώπου του Τμήματος Αθλητισμού, του ΠΑΚΠΑ, παραδίδουμε, δίνουμε όλα τα γήπεδα στις αθλητικές ομάδες, τα επισκευάζουμε, τα συντηρούμε και συγχρόνως, για να αντιστηρίξουμε τις ομάδες, κάνουμε και διάφορες συνδιοργανώσεις, είτε με τους αθλητικούς συλλόγους, είτε και με τους πολιτιστικούς συλλόγους. Και αυτό είναι μια μεγάλη βοήθεια. Σαν γυναίκα, μου άρεσε πάρα πολύ που το τμήμα, το γυναικείο τμήμα του μπάσκετ αναβαθμίζεται και θα ήθελα πάρα πολύ να το στηρίξω. Γνωρίζω και τις ανάγκες του Αστέρα, όμως θα ήθελα να πω το εξής. Πρέπει πολύ σοβαρά να μελετήσουμε για να μην είμαστε άδικοι προς τους υπολείπους, εάν το ποσοστό που φέτος θα διαχειριστούμε για τους συλλόγους μας μας επιτρέπει να δώσουμε τα παραπάνω χρήματα. Διότι δεν μπορούμε να δώσουμε παραπάνω χρήματα σε συλλόγους και να δικήσουμε κάποιους άλλους. Δηλαδή, καταρχήν, δεν είμαι αντίθετη να δώσουμε τα επιπλέον χρήματα, γιατί δεν είναι πολλά, αλλά θα πρέπει να τα δούμε εάν στερούν χρήματα από άλλους συλλόγους. Αυτή είναι η άποψή μου. Δηλαδή, να είμαστε πιο σαφείς σε σχέση με τον προϋπολογισμό που θα διαθέσουμε στις επιχορηγήσεις μας. Για να μπορέσουμε κι εμείς να είμαστε δίκαιοι. Προς Θεού δεν θέλω να το πάρετε, ότι δεν θέλω ούτε ο Πανελευσνιακός να μην πάρει τις 3.000, ούτε και ο Αστέρας να μην πάρει τα χρήματα που ζητάει. Αλλά θέλω να είμαι βέβαιη ότι δεν θα δικηθεί καμιά άλλη ομάδα. Άλλος συνάδελφος για τοποθέτηση.
Δεν υπάρχει. Όχι, όχι. Ωραία. Παρακαλώ πολύ, Δήμαρχε, έχεις το λόγο. Τα πάντα της Δημοτικής Αρχής είναι 12 συν 3 για τον Πανελλήνιακο και 8.500 για τον Αστέρα Μαγούλας. Ωραία. Κύριε συνάδελφοι, με βάση με την πρόταση που έκανε ο Δήμαρχος, παρακαλώ πολύ, ψηφίζουμε. Άρα δεν το ψηφίζει ο κύριος Βαρδαβάκης. Ναι, εντάξει. Είναι κατανοητό. Σύμφωνα με τις τοποθετήσεις. Ο κύριος Βαρδαβάκης κατά, λοιπόν. Ναι. Λοιπόν, οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Ωραία. Μπορούμε να κάνουμε μια συνδιοργάνωση, να δούμε πώς θα πάνε τα χρήματα. Λοιπόν. Δεκαεφτά υπέρ και μία κατά. Λοιπόν, αφού ευχαριστήσουμε τους συλλόγους που παρευρέθησαν εδώ, προχωράμε στο πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Λήψη απόφασης για την έγκριση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 του Δήμου Ελευσίνας. Κύριοι συνάδελφοι, σύμφωνα με την εισήγηση που έχετε λάβει από την υπηρεσία, παρακαλώ πολύ ερωτήσεις. Τοποθετήσεις. Ψηφίζουμε ομόφωνα. Δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου. Επιαιτήματος κυρίας Μαρίας Μορφοπούλου και Ιωάννη Κωνσταντίνου Ρόγεν περί συμβαστικού προσδιορισμού αποζημίωσης. Κύριοι συνάδελφοι, έχετε λάβει την εισήγηση από την υπηρεσία. Παρακαλώ πολύ, ερωτήσεις. Τοποθετήσεις. Ψηφίζουμε ομόφωνα. Τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου περί χρηματοδότησης της κοινοφελούς επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας από το Δήμο μας μηνός Φεβρουαρίου 2019 του ετήσιου προγράμματος δράσης. Κύριε συνάδελφε, έχετε λάβει την εισήγηση από την υπηρεσία. Παρακαλώ πολύ, ερωτήσεις. Τοποθετήσεις. Ψηφίζουμε ομόφωνα. Τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου. Λήψη απόφαση για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Ελευσίνας, Περιφέρειας Αττικής για το έργο εργασίες διαμόρφωσης του απαλωτριωμένου ακινήτου. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, λίγο ησυχία. απαλωτριωμένου ακινήτου ιδιοκτησίας Υπουργείου Πολιτισμού Αθλητισμού στην Συμβολή των Οδών Δήμητρος, Πλούτωνος και Γκιόκα, όμικρον τάφ 121. Στην Ελευσίνα και τη μετατροπή του σε υπαίθρια έκθεση λίθινων ευρημάτων. Έγκριση των όρων αυτής και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ελευσίνας για την υπογραφή της εν λόγω προγραμματικής σύμβασης. Κύριοι συνάδελφοι, έχετε λάβει την εισήγηση από την υπηρεσία. Η κυρία Οικονόμου θέλει να πει δύο κουβέντες. Παρακαλώ πάρα πολύ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Απλά παίρνω το λόγο γιατί θέλω λίγο να καταγραφεί στα πρακτικά. Και η συμβολή του Υπουργείου Πολιτισμού στα θέματα που έχουν να κάνουν με τον αρχαιολογικό χώρο. Και συγκεκριμένα σε σύσκεψη η οποία υπήρξε πριν από ένα μήνα στο Υπουργείο Πολιτισμού. Παρακαλώ πολύ, ένα λεπτό διακοπή, μισό λεπτάκι παρακαλώ. Παρακαλώ πολύ. Κυρία Οικονόμου, παρακαλώ, συνεχίστε. Είπα στο τέταρτο θέμα. Λοιπόν, ναι. Συνεχίστε. Η εισήγηση για το συγκεκριμένο θέμα σας έχει δοθεί και νομίζω ότι είναι πλήρης, εκτός αν υπάρχουν κάποιες επιπλέον ερωτήσεις. Θα ήθελα όμως να προσθέσω και το είπα και προηγουμένως για να καταγραφεί στα πρακτικά, ότι πριν από ένα περίπου μήνα έγινε μια σύσκεψη στο Υπουργείο Πολιτισμού, ήταν και ο Δήμαρχος μαζί,
με το Υπουργείο Πολιτισμού και το Υπουργείο Ενέργειας, και το Υπουργείο Πολιτισμού εξαιτίας της πολιτιστικής πρωτεύουσας δεσμεύτηκε να κάνει κάποιες εργασίες στον αρχαιολογικό χώρο που πιστεύω ότι αν ήταν διαφορετικά και δεν ήμασταν πολιτιστική πρωτεύουσα το 2021, ίσως να μην γίνονταν. Συγκεκριμένα δεσμεύτηκε να φτιάξει πρόσβαση των αμαίων στον αρχαιολογικό χώρο, να υπάρξουν παρεμβάσεις στο Μουσείο της Ελευσίνας και στο γύρω χώρο του Μουσείου, να γίνει η ανάπλαση του Ιερού Ναού του Αγίου Ζαχαρία που βρίσκεται στην πλατεία Ιρών, και δεσμεύτηκε να φτιάξει και το καμπαναριό στο Ιερό Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου που είναι πάνω στο λόφο του αρχαιολογικού χώρου. Θα ήθελα να πω ότι έβαλε και χρονοδιαγράμματα το Υπουργείο Πολιτισμού και δεσμεύτηκε ότι μέχρι το τέλος του 2020 όλα αυτά θα είναι έτοιμα, έτσι ώστε το 2021 η Ελευσίνα, που είναι πολιτιστική πρωτεύουσα, να μην έχει να ζηλέψει τίποτα από άλλες πόλεις που έχουν αρχαιολογικούς χώρους κατάλληλους για όλο τον κόσμο. Νομίζω ότι στα πλαίσια της συνεργασίας που έχουμε με το Υπουργείο Πολιτισμού θα πρέπει και εμείς να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω και να δεσμευτούμε με αυτή την προγραμματική σύμβαση που, όπως θυμάστε και στην πρώτη ανατροποποίηση του τεχνικού προγράμματος, το είχαμε βάλει και αυτό το θέμα. Οι μελέτες από πλευράς Υπουργείου Πολιτισμού είναι έτοιμες. Το έργο θα το δημοπρατήσουν εκείνοι, απλά εμείς θα συνεισφέρουμε οικονομικά για να γίνει το συγκεκριμένο έργο. Νομίζω ότι δεν έχω κάτι άλλο να πω, εκτός αν υπάρχουν ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Οικονόμου. Κύριε συνάδελφοι, ερωτήσεις. Ο κύριος Μίλησης, παρακαλώ. Αγαπητοί αντιδήμαρχος, μπορείτε να μου πληροφορήσετε, παρόλο ότι ξέρω μέχρι ένα από προσωπική σας ενημέρωση στο επίπεδο της πολιτιστικής πρωτεύουσας, μήπως υπήρξε προβληματισμός ή άλλη προσέγγιση του χώρου του 121, του χώρου που συζητάμε. Άλλη λύση, άλλη προτινόμενη που δεν υιοθετήθηκε, δεν αντιμετωπίστηκε, γιατί ο τίτλος του υπαίθριας έκθεσης λίθινων κτλ. Κτλ. Ευρημάτων κτλ. Ευχαριστούμε, κύριε Μίλησης. Παρακαλώ πολύ. Κύριε Οικονόμου. Από πλευράς δικιάς μας, όχι. Αυτός είναι χώρος του Υπουργείου Πολιτισμού. Δεν προτάθηκε κάποια άλλη λύση, συγκεκριμένη λύση. Και μάλιστα είχαν φέρει κάποια προσχέδια την πρώτη φορά που είχε πραγματοποιηθεί μια συνάντηση ανάμεσα στον Δήμαρχο, την ομιλούσα και την κυρία Μερκούρη, προκειμένου να, σήμερα να είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε για να υπογράψουμε την προγραμματική σύμβαση. Βέβαια, το ξέρετε πολύ καλά, η διαδικασία που θα ακολουθεί, η απόφαση θα πάει στην αποκεντρωμένη και από εκεί στη συνέχεια στο Υπουργείο Πολιτισμού και στην Περιφέρεια. Παρακαλώ πολύ, κύριε Χρυστάκη. Με δεδομένο ότι πρόκειται για έργο το οποίο το χρηματοδοτεί ο Δήμος σε χώρο που δεν είναι ιδιοκτησίας του. Έχει υποβληθεί ένα ερώτημα στον Επίτροπο πριν ληφθεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Χρυστάκη. Παρακαλώ πολύ, κύριε Οικονόμου. Ερώτημα στον Επίτροπο δεν έχει υποβληθεί. Όμως το Υπουργείο Πολιτισμού έχει προβεί και σε άλλες προγραμματικές συμβάσεις με Δήμους που έχουν να κάνουν, που χρηματοδοτούν οι Δήμοι δικά τους έργα και δεν υπήρξε κανένα απολύτως πρόβλημα. Επομένως, θεωρούμε και εμείς ότι δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Άλλωστε και η Περιφέρεια είναι εδώ για να βοηθήσει σε οποιοδήποτε θέμα υπάρξει πάνω στο κομμάτι αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Οικονόμου. Άλλος συνάδελφος, τοποθετήσεις. Κύριος Μίλησης. Να πω από την αρχή ότι με βρίσκει σύμφωνο αυτό και προσφορεί με προσπορία αναβάθμισης το ο χώρος και όπως προτείνεται, όπως περιγράφεται. Όμως, θα κρατήσω κάποιες επιφυλάξεις, τις οποίες θέλω να καταθέσω, έστω στην κατεύθυνση να συνεισφέρω. Γιατί δεν μελετήθηκε και δεν εγκρίθηκε μια μεικτή προσέγγιση που να περιλαμβάνει και την ανασκαπική διαδικασία. Μιας και δεν έχει ερευνηθεί ποτέ. Εδώ να κάνω μια παρένθεση
και από το φωτογραφικό αρχείο της πόλης και το απόθεμα, αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, η όποια παλαιότερη φωτογραφία εμπεριέχει το κτίσμα που έπεσε του Μάγκου και στην περίοδο της γενιάς μου ήταν το Παντοπολείο Κωνσταρόπουλου. Μετά άλλαξε χέρια κτλ. Άρα, αυτό το δεν έχει ερευνηθεί. Προσπαθώ να τεκμηριώσω. Και κυρίως, γιατί το τόσο υπεύθυνο, πραγματικά το λέω και έχει επιβραβευτεί αυτό που περιγράψατε, η σχέση του Υπουργείου τώρα με την ευαισθητοποίηση περί της πολιτιστικής, με τις παρεμβάσεις και άλλων παραγόντων εκτός του Δήμου μας και της Προέδρου και του Συμβουλίου της Πολιτιστικής, περιγράψατε τις 5 προγραμματικές και τις 5 μελέτες που παρέδωσε το ίδιο. Λοιπόν, συνεχίζω αυτές τις επιφυλάξεις γιατί διατηρεί μια ανορθογραφία. Γιατί διατηρείται μια ανορθογραφία αρχαιολογική του τσιμεντώματος που βιαστικά, χωρίς μελέτη, εκτελέστηκε, επαναλαμβάνω, δεν αντιμετωπίστηκε ως ανασκαπικό πεδίο. Και ξέρετε, τώρα είναι κατεμένα το κέριο και ξέρετε κάτι. Μιλάμε όχι για την είσοδο του αρχαιολογικού λόφου, δήμαρχε, εντάξει, αλλά για την απόλυξη της Ιεράς Οδού. Μια οδού που δεν αντιμετωπίστηκε με τον δέοντα σεβασμό μέχρι τώρα, το τώρα μπορεί να αφορά και μέχρι το 21. Είμαστε λίγα μέτρα από τα προπήλαια του Ιερού και της Δήμητρας και του Τελεστηρίου των Ελευσινίων Μυστηριών. Εδώ βρισκόμαστε. Η όποια περιγραφή άλλη, επιλέγουμε και περιγραφές. Είναι δεκάδες μέτρα απόσταση. Αν συνδυάζονταν οι ανασκαφές και οι άλλες προτινόμενες χρήσεις, χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικές στάθμες, κατά τη γνώμη μου, θα μπορούσε να μας δείξει πραγματικά εντάξει, ευχαριστώ. Όχι, γέλασε, δεν έχω πρόβλημα. Όχι, δεν με πειράζει, αλλά εντάξει, θα μπορούσε να γελάσει. Εντάξει, δεν πειράζει. Θα μπορούσε να μας δείξει πραγματικά ίσως κτίσματα, οικοδομήματα ή υπολείμματα αυτών και των χρήσεών τους στην πορεία προς το ιερό, προς το χώρο της μοίησης. Τι θα προηγείτο, τι πριν θα συνέβαινε. Δεν πρέπει να χάσουμε κατά την κρίση μου αυτή την ευκαιρία. Τεχνικές δυνατότητες υπάρχουν και μπορούν να συνδυαστούν. Η βούληση του Δήμου μας νομίζω ότι υπάρχει. Και των αρχαιολόγων της αρχαιολογικής υπηρεσίας, ας το θεωρήσουμε δεδομένο. Άρα, κατά την κρίση μου, μπορούν να συμπέσουν. Μην κάνουμε το ίδιο λάθος όπως παλαιότερα σε πολλές περιπτώσεις έχει συμβεί στην πόλη, το θάψιμο και ο δισταγμός για έργο ουσιαστικότερο. Αυτό ήθελα και μόνο. Ευχαριστούμε, κύριε Μίλση. Η κυρία Οικονόμου, παρακαλώ πολύ. Σε μένα κάτι είπε. Ναι, θα ήθελα, επιτρέψτε μου λίγο, κύριε Καρποδίνη, ένα λεπτάκι. Θα ήθελα να πω το εξής. Πολύ καλή τοποθέτηση που έκανε ο κύριος Μίλσης, όμως αυτό είναι κάτι που αφορά το Υπουργείο Πολιτισμού, νομίζω, και δεν αφορά καθόλου εμάς. Εμείς απλά θα χρηματοδοτήσουμε το έργο. Οπότε όλο αυτό που είπατε, καλό θα ήταν το Υπουργείο Πολιτισμού να το λάβει υπόψη του, αλλά είναι κάτι που δεν, εμάς μας ξεπερνάει. Το καταλαβαίνετε αυτό, γιατί είναι χώρος του Υπουργείου Πολιτισμού. Ακούστε με, δεν είμαστε παθητικοί, συμφωνώ και ακούω την απάντηση. Δεν είμαστε παθητικοί σε αυτή τη σχέση. Είμαστε και εμείς ενεργούμενοι. Συμβάλλουμε, όχι μόνο για το ποσό που είναι αυτονόητο ότι εμείς επενδύουμε το 400.000, αλλά νομίζω ότι μας αυξάνεται και το κύρος, όχι επειδή το πρότεινα εγώ, αυτό το θεωρώ αυτονόητο, έχει ακουστεί και μπορεί να αγωνιμοποιηθεί κάτι ισχυρότερο. Μην χάσουμε αυτή την ευκαιρία. Βέβαια, ξέρω πολύ καλά ότι ο χρόνος πιέζει και προγραμματικά και απόψη της άλλης
πορεία μας προς το 21. Αυτό ήθελα να κατατεθεί. Όχι ως εξυπνακισμό. Ευχαριστούμε. Κύριε Κοροπούλη, παρακαλώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, υποχρεώνω να πάρω το λόγο σε ένα θέμα στο οποίο δεν έχω καμία εξειδίκευση, αλλά ευαισθητοποιούμε τα μέγιστα ως ελευσίνιος πολίτης και ως αιρετός. Για να πω ότι το θέμα του που θίγει εκτενέστερα και στο οποίο εμβάθυνε ο κύριος Μίλησης, είναι ιδιαίτερα σοβαρό και σημαντικό για την πόλη και το παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια από παρεμβάσεις πιο ευαισθητοποιημένων από εμάς πολιτών, οι οποίοι επιμένουν να πάρει θέση ο Δήμος για να γίνουν εξκαφές στο συγκεκριμένο χώρο. Δεν νομίζω ότι θα υπήρχε πιο υποφελές για μια πόλη όπως η Ελευσίνα και δει την πολιτική πρωτεύουσα της Ευρώπης να γίνουν αυτού του ύψους και αυτού του είδους και αυτής της έκτασης οι εξκαφές στα πλαίσια και της ανάπλασης της πλατείας, γιατί αυτό που οραματίζομαι εγώ χρόνια πολλά και νομίζω πολλοί από εμάς είναι αυτές οι αναξκαφές να γίνουν με τον τρόπο που έχουν γίνει στο Μουσείο της Ακροπόλεως και όταν πήγα εκεί αυτό σκέφτηκα, με μια τζαμαρία από πάνω. Να θυμίσω ότι πριν από πολλά χρόνια σε επισκευή της οδού της Μουρίκη αποκαλύφθηκε κομμάτι της Ιεράς Οδού. Είναι το κομμάτι που διατρέχει τα παλιά κτίρια της Εμπορικής Τράπεζας και βγαίνει στο εγκατελειμμένο κομμάτι του ΙΚΑ. Δηλαδή κομμάτια πολύτιμα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, ανεκτίμητα, όχι πολύτιμα, ανεκτίμητα, τα οποία για πολλούς λόγους δεν έχουν αναδειχθεί. Και έρχομαι στο ερώτημά μου. Τελικά είναι θέμα του Δήμου, είναι θέμα θέλησης, είναι θέμα επιβολής, είναι θέμα δυνατοτήτων. Τι είναι αυτό που μπορούμε και δεν το κάνουμε? Διότι αν έχει ο Δήμος ευθύνες και δεν το κάνει, να τις αναλάβουμε όλοι μαζί και να δούμε τι θα κάνουμε στο μέλλον. Από που είμαστε και αν είμαστε. Η επόμενη δημοτική αρχή κάποιος. Δεν μπορεί αυτά τα ζητήματα να περνάνε έτσι στο απειρόβλητο. Αυτή τη στιγμή συζητάμε για μια δαπάνη 450.000 για το συγκεκριμένο χώρο. Προσωπικά θέλω να σας πω ότι είχα μια στο άμεσο παρελθόν, πριν άμεσο 2 χρόνια, μια ιδέα να γίνει. Την είχα προτείνει στην πολιτιστική. Θαύτηκε αυτή η ιδέα μου. Εγώ την είχα ξεκινήσει ήδη. Είχα βρει και ανθρώπους. Να την ρίξω σαν ιδέα. Έμεινε. Ξεχάστηκε εκεί. Ρίξαμε μπετόν. Τώρα πάμε να κάνουμε μια άλλη κίνηση. Και επανέρχομαι για να μην σας κουράζω. Μπορεί να γίνει κάτι και δεν το κάνει ο Δήμος. Είναι αρμοδιότητα του Δήμου. Είναι αρμοδιότητα της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Ξέρω ότι όπου παρεμβαίνει η Αρχαιολογική Υπηρεσία, δεν μπορεί να κάνουμε κάτι. Όμως δεν σας κρύβω ότι για μένα θα ήταν όνειρο να γίνει μια εξκαφή και από πάνω να υπάρχει μια τζαμαρία να περπατάς για να μπει στον αρχαιολογικό χώρο. Γιατί ήδη ο αρχαιολογικός μας χώρος είναι πολύ αδικημένος και πολύ εγκατελειμμένος. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κοροπούλη. Κυρία Βασιλείου, έχετε το λόγο, παρακαλώ. Κοιτάξτε, αγαπητοί συνάδελφοι, το ανάθεμα για αυτή την τσιμεντοποίηση του χώρου το έφαγε η Δημοτική Αρχή. Ενώ δεν έφταιγε. Γι' αυτό θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι θα έπρεπε αυτή την πρόταση για την επιχορήγηση να τη συνόδευε και η αντίστοιχη μελέτη. Δηλαδή, τι θα κάνουν εκεί? Θα ξανακάνουν πάλι, θα ξανατοποθετήσουν μια πλακόστρωση? Τι θα κάνουν? Ή θα κάνουν ανασκαφές? Εγώ δεν είμαι διατεθειμένη σε ένα τόσο σοβαρό σημείο της πόλης, όπως ακριβώς μας το ανέπτυξε και ο κύριος Μίλησης, και δεν θέλω να επαναληφθώ, σε μια τόσο σημαντική, για μένα είναι μια ιστορική στιγμή η ανασκαφή του συγκεκριμένου σημείου, να συνηγορήσω για ένα τέτοιο ποσό χωρίς να ξέρω τι ακριβώς θα γίνει εκεί και εν συνεχεία να επακολουθήσει πάλι ένα ανάθεμα για τη Δημοτική Αρχή. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν θα το ψηφίσω γιατί δεν είμαι γνώστης της μελέτης και του τι θα γίνει στο συγκεκριμένο σημείο. Μάλιστα. Επόμενος συνάδελφος θέλει να τοποθετηθεί. Όχι. Παρακαλώ πολύ, κύριε Καρβαδίνη. Δεν θα μαλώσουμε κανένα. Ελπίζω. Δηλαδή, συγγνώμη, εσείς ήσασταν αντίθετοι όταν τσιμεντοποιήθηκε αυτό τώρα? Είναι κάτι καινούριο? Δεν συμφωνήσατε?
Περιμένω να την... Ναι, δεν έχω πρόβλημα. Και τώρα... Ένα δευτερόλεπτο. Τώρα δηλαδή θα ξυλωθεί αυτό το τσιμέντο εκεί. Δώστε μια εικόνα της μελέτης, δηλαδή τι θα γίνει εκεί πέρα. Στο περίπου, ωραία, ας πούμε. Κάτι. Λοιπόν, κυρία, ο Δήμαρχος, παρακαλώ, έχει το λόγο. Ο χώρος ο συγκεκριμένος δεν ανήκει στο Δήμο. Επομένως, ο Δήμος δεν μπορούσε να κάνει έργο, γιατί ανήκει στην αρχαιολογική υπηρεσία. Εντάξει, τότε ο Δήμος απευθύνθηκε σε χορηγούς έτσι ώστε να κάνουν το συγκεκριμένο έργο. Για λογαριασμό της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Ενώ το έργο αυτό με το οποίο, εντάξει, ζήτησε η αρχαιολογική υπηρεσία. Εμείς, ο Δήμος ζητήσαμε χρήματα για την αρχαιολογική υπηρεσία έτσι ώστε να γίνει το έργο. Με βάση τα σχέδια της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Εντάξει. Τα σχέδια της αρχαιολογικής υπηρεσίας τα εκπώνησε, αν δεν κάνω λάθος, μάλλον η κυρία Παπαγγέλη. Εντάξει. Και με το ποσό των 50.000 που έδωσαν το Τιτάν, φτάσαμε σε αυτό που φτάσαμε. Αυτό έγινε. Εγώ αυτό που υπερασπιζόμουν συνέχεια, έλεγα το εξής για να πω τι έλεγα και ότι αυτό, έστω και αυτό που έγινε, πρέπει να γίνει κάτι επιπλέον, ήταν σαφές για μένα, δεν περίμενα θα είναι τόσο μεγάλο ποσό. Ακόμα και αυτό που έγινε είναι πολύ καλύτερο από ένα, πώς το λένε, από μία μάντρα η οποία έκλεινε το χώρο. Αυτό ήταν. Και βεβαίως ήμουνα και αντίθετος σε κάποιες απόψεις που λένε ότι η πλατεία πλημμυρίζει γιατί κάποτε αυτό απορροφούσε τα νερά, ενώ τώρα... Εντάξει, αυτό. Τίποτε παραπάνω, τίποτα. Δηλαδή, ο Δήμος προσπάθησε να κάνει μια... Ακούστε με, προσπάθησε να κάνει μια παρέμβαση από ωφελία της κοινωνίας. Δεν μπορούσε γιατί ο χώρος δεν ήταν δικός του. Συνεργάστηκε με την αρχαιολογική υπηρεσία και είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Αυτό είναι. Της πολεοδομίας. Το μάγκο έπρεπε να καταδραφιστεί. Γιατί κρίθηκε επικίνδυνο. Δεν ξέρω τι ήθελε και τι δεν ήθελε. Ήταν μέσα στα καθήκοντά της. Ποιος το έβγαλε επικίνδυνο. Εγώ. Καλά, εντάξει. Βεβαίως γιατί διαμαρτυρήθηκε δημότης. Βεβαίως υπήρχε έγγραφη καταγγελία του δημότη. Εντάξει. Λοιπόν, είναι παραχάραξη, μάλιστα. Κύριε Καρποδίνη, παρακαλώ. Διευκρινιστικά, ο Δήμος ενέκρινε την τσιμεντοποίηση του χώρου. Δηλαδή, τα σχέδια είχαν τσιμέντο εκεί. Όχι. Με συγχωρείτε. Να συνεννοηθούμε δύο λεπτά. Τιτάν μεσολαβήσατε γιατί, για ποιο λόγο. Για να δώσει χρήματα, γιατί ναι, ο χώρος δεν ήταν δημοτικός αλλά ιδιωτικός και δεν μπορούσε να κάνει μελέτη και δημοπράτηση ο Δήμος. Γιατί δεν ήταν δικός το χώρος. Συμφωνώ με αυτό. Άρα λοιπόν εμείς, δύο λεπτά, ναι, αφού συμφωνείτε, πάμε στο δεύτερο. Εμείς λοιπόν μεσολαβούμε να βρούμε χορηγούς. Χορηγεί με 50.000 την ανάπλαση σε εισαγωγικά αυτού του χώρου, το Τιτάν. Μπορείς να γνωρίζετε ότι εκεί θα τσιμεντωθεί αυτό το πράγμα. Δεν ήταν η μελέτη δικιά μας. Καλά, δεν είδατε τη μελέτη της αρχαιολογικής. Όχι, δεν ασχοληθήκαμε με αυτό. Όχι, βέβαια. Θα έπρεπε λοιπόν να είχατε ασχοληθεί με αυτό. Δηλαδή, πώς τρέξατε να βρείτε χορηγούς για μία μελέτη την οποία δεν είχατε δει. Μα είναι πολύ απλό, γιατί. Μην κοιτάτε τον κύριο Ξητάκη. Κοιτάξτε μέρα τώρα. Κοιτάξτε μέρα. Κοιτάξτε μου. Γιατί κοιτάτε συνέχεια από εκεί. Είπαμε να το πιάσουμε λίγο από την αρχή. Και η αρχή ήταν ότι εσείς ψάξατε να βρείτε χορηγούς για μία μελέτη την οποία δεν είχατε δει. Ανάπλασης του χώρου. Διαφωνούμε σε αυτό? Όχι. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, κυρία Οικονόμου, και κλείνουμε. Επιτρέψτε μου λίγο να πω... ναι. Ορίστε, κύριε Μίληση, ορίστε. Θέλω από τον κανονισμό, αν μου επιτρέπετε όμως... κυρία Βασιλείου, σας άκουσα. Το ξέρω ότι έχετε διαβάσει
Ναι, σίγουρα δεν υπάρχει τεχνική περιγραφή του πώς θα είναι. Υπάρχει μια πρόχειρη που δίνει ένα στίγμα. Φυσικά θα υπάρχει στο Υπουργείο, δεν νομίζω να είναι. Λοιπόν, ακούστε και τι σας παρακαλώ, συγγνώμη για την έκφραση, να άρετε την άρνηση ή τουλάχιστον, ακούστε, ο σκοπός του Υπουργείου είναι η μετατροπή του σε χώρο υπαίθριας έκθεσης λιθίνων ευρημάτων, σε εφαρμογή της συγκεκριμένης μουσιογραφικής μελέτης, στοχεύει αξιοποιώντας τα ευρήματα των σωστικών ανασκαπών της Ελευσίνας, αφενός να προβάλλει το έργο της αρχαιολογικής υπηρεσίας στην ευρύτερη. Τα έχετε διαβάσει, το ξέρετε. Το έχετε διαβάσει. Έτσι. Προφανώς είναι το ίδιο. Το ξέρω, αλλά παρακάτω έχει τον περιγράφει ως χώρο πολλαπλών δράσεων και χρήσεων. Αυτό δεν φαίνεται στη τεχνική. Γι' αυτό έκανα και την παρέμβαση, μήπως υπάρχει και δεύτερη στάθμη. Αλλά τέλος πάντων, αυτό σας ήθελα να σας επισημάνω την περιάρνηση. Λοιπόν, θέλετε κύριε Οικονόμου, παρακαλώ πολύ. Μία κουβέντα πριν ψηφίσουμε. Δεν θα υπάρξει ένα σκαφί. Από ό,τι μας είπε και η κυρία Μερκούρη και από ό,τι φαίνεται και στην προγραμματική σύμβαση, δεν θα υπάρξει ανασκαφή στο συγκεκριμένο χώρο. Πάνω εκεί λοιπόν θα γίνει εξορισμός του συγκεκριμένου χώρου. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους μας. Και πέρα από αυτό, εγώ θα ήθελα να πω και το εξής. Το τι κάνει το Υπουργείο Πολιτισμού και Αρχαιολογική Υπηρεσία το ξέρετε πολύ καλά και περισσότερο οι πιο παλιοί εδώ στην περιοχή. Δεν επεμβαίνει ο Δήμος το τι κάνει το Υπουργείο Πολιτισμού και δεν μπορούμε να επιβάλλουμε και την άποψή μας. Αυτό είναι γνωστό σε όλους πια. Επομένως, δεν μπορούμε να τους πιέσουμε να κάνουν εκεί την ανασκαφή, αν εκείνοι δεν έχουν προβλέψει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, κύριε Μπέλση, θέλετε ερώτημα? Παρακαλώ, ελάτε. Διακρίνω από τις συζητήσεις ότι κάποιος σύμβουλος εδώ πέρα που έχει ειδικότητα δεν έχει την τοποθέτηση, την οντότητα και το χρονικό διάστημα που θα έπρεπε να είναι. Παραδείγματος χάρη, η κυρία Βασιλείου έπρεπε να της δώσετε περισσότερο χρόνο πλεονέκτημα που είναι το αντικείμενό της. Δεν μπορούμε να γυρνάμε πίσω το χρόνο τι, πώς και γιατί και εφόσον νομίζω ότι ο χρόνος μαζεύει. Τα έργα είναι πολλά, τα λεφτά είναι πολλά. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει, γιατί αυτό είναι ένα πράγμα που είναι δίπλα στα αρχαία. Καλύτερα θα ήταν να δώσετε ένα πλεονέκτημα στην κυρία Βασιλείου, να κάνει μια περισσότερη μελέτη σε βάθος, να φέρει εδώ κάποιες προτάσεις και να μπορέσετε μετά να συζητήσετε. Όχι να αναλώνουμε το χρόνο με τον κάθε σύμβουλο όταν και πώς και τι θα γίνει και εφόσον. Έτσι πάμε σε αδιέξοδο, πάμε σε φαύλο κύκλο. Οι περισσότεροι μετά θα πολιτικολογούνε. Σας ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε. Κύριοι συνάδελφοι, με βάση τις τοποθετήσεις, σύμφωνα με τις τοποθετήσεις, 14 ψήφους υπέρ, 1 κατά. Και συγγνώμη, είναι 13 υπέρ και 2 κατά. Είναι και η κυρία Βασιλείου και ο κύριος Καρποδίνης. Λοιπόν, περνάμε στο επόμενο θέμα, πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Λήψη απόφασης για τη ρύθμιση υπαίθριων αγορών στα όρια του Δήμου Ελευσίνας σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου 4497 του 2017. Κύριε συνάδελφοι, έχετε λάβει την εισήγηση από την υπηρεσία. Παρακαλώ πολύ, ερωτήσεις. Τοποθετήσεις. Ψηφίζουμε ομόφωνα. Έκτο θέμα της ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Λήψη απόφασης για τη χορήγηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί του Οδού Παπαγιάννη 25 στη Δημοτική Ενότητα Ελευσίνας. Κύριοι συνάδελφοι, έχετε λάβει την εισήγηση από την υπηρεσία. Παρακαλώ πολύ, ερωτήσεις. Τοποθετήσεις. Ψηφίζουμε ομόφωνα. Έβδομο θέμα της ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό της αμοιβής του δικηγόρου Ευάγγελου Πετρόπουλου αναφορικά με την άσκηση αίτησης ανακλήσεως κατά τις υπαριθμών 149 του 2019, απόφαση του Ελεκτικού Συνεδρίου. Κύριοι συνάδελφοι, έχετε λάβει την εισήγηση από την υπηρεσία. Παρακαλώ πολύ, ερωτήσεις. Τοποθετήσεις. Ψηφίζουμε ομόφωνα. 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό της αμοιβής των δικηγόρων Μιχάλη και Γιώργο Τριαλώνη αναφορικά με τον χειρισμό της αριθμού καταχώρησης 17-20-31-10-2018 αίτησης ακυρώσεως, την οποία άσκησαν η Αναστάσιος Σουσάνης και η Ηλία Σουσάνης κατά του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Σιποθά, Περιφέρεια Δυτικής Αττικής και του Δήμου Ελευσίνας. Κύριοι συνάδελφοι, έχετε λάβει την εισήγηση από την υπηρεσία. Παρακαλώ πολύ, ερωτήσεις. Τοποθετήσεις. Ψηφίζουμε ομόφωνα. 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό της αμοιβής της δικηγόρου Ελένη Σουρλή αναφορικά με τον χειρισμό της υποθέσεως απαλωτριώσεως του κτήματος Μορφόπουλου και ειδικότερα την κατάθεση αιτήσεων ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών για τον ορισμό προσωρινής τιμής αποζημιώσεως. Κύριοι συνάδελφοι, έχετε λάβει την εισήγηση από την υπηρεσία. Παρακαλώ πολύ, ερωτήσεις. Τοποθετήσεις. Ψηφίζουμε ομόφωνα. 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό της αμοιβής του δικηγόρου Μινά Αναστασάκη αναφορικά με το χειρισμό της προσφυγής 5754-2015 και ΓΑΚ 22303-2015 προσφυγής, την οποία άσκησε η Ελένη Φυσφή κατά του Δήμου Ελευσίνας. Κύριοι συνάδελφοι, έχετε λάβει την εισήγηση από την υπηρεσία. Παρακαλώ πολύ, ερωτήσεις. Τοποθετήσεις. Ψηφίζουμε ομόφωνα. 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό της αμοιβής του δικηγόρου Μινά Αναστασάκη για το χειρισμό των με ΓΑΚ 2204-2014, 2205-2014 και 2209 του 2014, τις οποίες άσκησε η εταιρεία Τιτάν ΑΕ Τσιμέντων κατά του Δήμου Ελευσίνας. Κύριοι συνάδελφοι, έχετε λάβει την εισήγηση από την υπηρεσία. Παρακαλώ πολύ, ερωτήσεις. Τοποθετήσεις. Ψηφίζουμε ομόφωνα. 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής της δικηγόρου Παρασκευής Γεωργίου αναφορικά με τον χειρισμό της με αριθμού εισηγητικού ΑΓΑΜΑ 62-24-12-2015 αγωγής, την οποία άσκησαν οι μόνιμοι υπάλληλοι με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου Τζαφέρη Σταυρούλα, Ζόμπολα Χριστίνα, Πλάτων Ευάγγελος κλπ. Κατά του Δήμου Ελευσίνας. Κύριοι συνάδελφοι, έχετε λάβει την εισήγηση από την υπηρεσία. Παρακαλώ πολύ, ερωτήσεις. Τοποθετήσεις. Ψηφίζουμε ομόφωνα. 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής του δικηγόρου Μινά Αναστασάκη αναφορικά με το χειρισμό της προσφυγής 3291-12-11-2015 και ΓΑΚ 2026-13-2015 προσφυγής, την οποία άσκησε ο διαχειριστής ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ΑΕ κατά του Δήμου Ελευσίνας. Κύριοι συνάδελφοι, έχετε λάβει την εισήγηση από την υπηρεσία. Παρακαλώ πολύ, ερωτήσεις. Τοποθετήσεις. Ψηφίζουμε ομόφωνα. 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου αναφορικά με τον χειρισμό της υποθέσεως της αγκυροβολίας των παροπλισμένων πλοίων στον κόλπο της Ελευσίνας. Κύριοι συνάδελφοι, έχετε λάβει την εισήγηση από την υπηρεσία. Παρακαλώ πολύ, ερωτήσεις. Τοποθετήσεις.
Ψηφίζουμε ομόφωνα. 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής των δικηγόρων Αγγελικής Χαροκόπου και Γεωργίου Τριχύλη αναφορικά με τον χειρισμό 10 αιτήσεων αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, τις οποίες άσκησε η εταιρεία Χαλιβουργική ΑΕ κατά του Δήμου Ελευσίνας. Κύριοι συνάδελφοι, έχετε λάβει την εισήγηση από την υπηρεσία. Παρακαλώ πολύ ερωτήσεις. Τοποθετήσεις. Ψηφίζουμε ομόφωνα. 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου με το χειρισμό της προσφυγής 9-15-2015, προσφυγής την οποία άσκησε η εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ κατά του Δήμου Ελευσίνας. Κύριοι συνάδελφοι, ερωτήσεις. Τοποθετήσεις. Ψηφίζουμε ομόφωνα. 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό της αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου αναφορικά με τον χειρισμό των αριθμών καταχώρησης πρέπει να είναι 125, 20, 28, 21, 84, 21, 85, 21, 86, 21, 88, 2016, 6 αιτήσεων αναιρέσεως, τις οποίες κατέθεσε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας η εταιρεία Χαλιβουργική ΑΕ και της αριθμού καταχώρησης 124-2016 μιας αίτησης ανέρεσης την οποία ανάσχησε ο Δήμος Ελευσίνας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και οι οποίες αφορούν υποθέσεις επιβολής δημοτικών φόρων και τελών. Κύριοι συνάδελφοι, έχετε λάβει την εισήγηση από την υπηρεσία. Παρακαλώ πολύ ερωτήσεις. Τοποθετήσεις. Ψηφίζουμε ομόφωνα. 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής του δικηγόρου Διαμαντή Καριώτη για την άσκηση προσφυγής ή κάθε άλλου τακτικού ή έκτακτου ένδικου μέσου κατά της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων για τον καταλογισμό φυλής στο Δήμο Ελευσίνας. Κύριοι συνάδελφοι, έχετε λάβει την εισήγηση από την υπηρεσία. Παρακαλώ πολύ ερωτήσεις. Τοποθετήσεις. Ψηφίζουμε ομόφωνα. 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής του δικηγόρου Μινά Αναστασάκη αναφορικά με τον χειρισμό της κλήσης του νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής με θέμα τον προσδιορισμό αποζημίωσης. Κύριοι συνάδελφοι, έχετε λάβει την εισήγηση από την υπηρεσία. Παρακαλώ πολύ ερωτήσεις. Τοποθετήσεις. Ψηφίζουμε ομόφωνα. 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 9.233 ευρώ και 4 λεπτών για την πραγματοποίηση δαπάνης αμοιβής δικηγόρου για τον χειρισμό της υπόθεσης επιβολής δημοτικών τελών στην εταιρεία Ελληνικά Πετρελαία ΑΕ για το χρονικό διάστημα από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο του έτους 2015. Κύριοι συνάδελφοι, έχετε λάβει την εισήγηση από την υπηρεσία. Παρακαλώ πολύ ερωτήσεις. Τοποθετήσεις. Ψηφίζουμε ομόφωνα. 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 4.317 ευρώ και 68 λεπτών του ευρώ για την πραγματοποίηση δαπάνης αμοιβής δικηγόρου για τον χειρισμό της υπόθεσης προσφυγής της εταιρείας Θεόδωρος Μιχαήλ Μπακόπουλος ΑΕΒΕ ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Κύριοι συνάδελφοι, έχετε λάβει την εισήγηση από την υπηρεσία. Παρακαλώ πολύ ερωτήσεις. Τοποθετήσεις. Ψηφίζουμε ομόφωνα. 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 372 ευρώ για την πραγματοποίηση δαπάνης αμοιβής δικηγόρου για τον χειρισμό με ΓΑΚ 530-2019 και ΕΑΚ 60-2019 αίτηση του Ευθυμίου Κέλλερη.
Κύριοι συνάδελφοι, με βάση την εισήγηση που έχετε λάβει από την υπηρεσία, παρακαλώ πολύ ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Ψηφίζουμε ομόφωνα. Το 23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 27.500 ευρώ για την πραγματοποίηση δαπάνης εγκατάστασης υψηλής χωρητικότητας για την πρόσβαση των Δημοτών στο free Wi-Fi. Κύριοι συνάδελφοι, έχετε λάβει την εισήγηση από την υπηρεσία. Παρακαλώ πολύ ερωτήσεις. Τοποθετήσεις. Ερωτήσεις, παρακαλώ πολύ, κύριε Καρποδίνη. Πού θα πιάνει αυτό το Wi-Fi, είναι καινούριο. Έχουμε κάποια στοιχεία τι εμβέλειας θα είναι και τι ποιότητας. Τώρα δεν υπάρχει free Wi-Fi. Δώστε μας κάποια στοιχεία, να ξέρουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, είναι βελτιώσεις σε θέματα. Ουσιαστικά θα περάσουν καινούργιες οπτικές ίνες για να ενισχύσουν το σήμα σε ήδη εγκαταστημένη δίκτυο που υπάρχει στην πόλη. Επί της ουσίας υπάρχουν κάποια σημεία μέσα στην πόλη. Δεν είναι ανεπτυγμένο σε όλο το. Έχουν επιλεγεί κάποια. Είναι πέριξ της πλατείας και του αρχαιολογικού χώρου, στον πεζόδρομο ουσιαστικά. Αλλά το συγκεκριμένο αφορά βελτίωση τηλεπικοινωνιακά κόστη που αφορούν οπτική ίνα, γραμμές VDSL κτλ. Πιο τεχνικά θέματα βέβαια τα οποία τα ξέρουν η υπηρεσία. Νομίζω ότι σας κάλυψα. Θέλετε κάποιο άλλο ερώτημα? Σαν τοποθέτηση, ας πούμε, να γίνει κάτι σοβαρό, έτσι, γιατί και στο σταθμό, ξέρω εγώ, κάποιος είχε αναρτήσει και όντως και στο σιδηροδρομικό σταθμό δεν έχει σήμα, έτσι, που διαφημίζεται, τουλάχιστον ό,τι διαφημίζεται να ισχύει με κάποιο τρόπο. Δεν θα κάνουμε αντιπολίτευση σε αυτό, αλλά είναι λίγο... Το α, ας πούμε, είναι το α. Ευχαριστούμε, κύριε Καρποδίνη. Άλλος συνάδελφος, τοποθέτηση. Ψηφίζουμε ομόφωνα, έτσι. Το 24ο θέμα της ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου, λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 54.959,28 λεπτών του ευρώ για την πραγματοποίηση δαπάνης της προμήθειας μηχανογραφικού εξοπλισμού Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας. Κύριοι συνάδελφοι, σύμφωνα με την εισήγηση που έχετε λάβει από την υπηρεσία, παρακαλώ πολύ ερωτήσεις. Τοποθετήσεις. Ψηφίζουμε ομόφωνα.
25ο θέμα της ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 2.046 ευρώ για την πραγματοποίηση δαπάνης συμμετοχής του Δήμου Ελευσίνας στις εκστρατείες Eco Mobility και Free Mobility 2018-2019. Κύριοι συνάδελφοι, έχετε λάβει την εισήγηση από την υπηρεσία. Παρακαλώ πολύ, ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Ερώτηση. Συγγνώμη, κύριε Καρποδίνη, δεν σας είδα. Παρακαλώ πολύ, έχετε το λόγο. Δεν έχει τύχει να παρακολουθήσω ποτέ. Μεθαύριο έχει μία εκδήλωση, έτσι. Τα αποτελέσματα αυτών των... Νομίζω έχει κάνει και μία εργασία το ειδικό σχολείο, ένα δημοτικό, κάτι είδα... Δεν το πρόσεξα καλά, το λαμβάνονται υπόψη κάποια πράγματα. Δηλαδή, παιδιά, εντάξει, είναι λίγο εικονική πραγματικότητα όλα αυτά. Να τα κάνουμε, αλλά τουλάχιστον εμείς σαν δημοτική παράταξη βάζουμε πλάτη σε αυτό. Ότι βάζουμε τίτλους, ας πούμε, φοβερούς και τρομερούς, Free Mobility, Eco Mobility. Ας κάνουμε κάτι, τέλος πάντων, κάτι από όλα αυτά. Ευχαριστούμε, κύριε Καρποδίνη. Άλλη συνέντευξη για τοποθέτηση. Δεν θα απαντήσω, απλά μια τοποθέτηση και από μέρους μου. Επειδή είναι σε εξέλιξη η διαδικασία για το σχέδιο, για το ΣΒΑΚ, για το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας, σε συζητήσεις που έχουμε κάνει και με τη δημοτική ομάδα, στις προθέσεις μας είναι όλα αυτά τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τέτοιες δράσεις να, με έναν τρόπο να συμπεριληφθούν ως διαπιστώσεις και από εκεί και πέρα, με βάση αυτά, να μπορέσει να διαμορφωθεί και καλύτερα το σχέδιο. Νομίζω ότι η κυρία Οικονόμου το ξέρει και καλύτερα, αν θέλει να πει κάτι περισσότερο, αλλά συμφωνώ και νομίζω ότι αφορά όλες τις δημοτικές παρατάξεις, ότι πρέπει επιτέλους, εν όψη κιόλας και πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης, να δούμε ένα συνολικότερο σχεδιασμό καλύτερης και βιώσιμης μετακίνησης μέσα στην πόλη. Λοιπόν, ψηφίζουμε, κύριοι συνάδελφοι, ομόφωνα. Επόμενο θέμα, 26ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Λήψη απόφασης για την προσωνυμία στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Ελευσίνας. Κύριοι συνάδελφοι, έχετε λάβει την εισήγηση από την υπηρεσία. Η πρόταση είναι για Αντώνιος Μιχαήλος. Η πρόταση είναι για Αντώνιος Μιχαήλος. Κύριοι συνάδελφοι, ερωτήσεις, τοποθετήσεις, ψηφίζουμε ομόφωνα. Το 27ο θέμα το συζητήσαμε σύμφωνα και με τη δική σας πρόταση αρχικά. Οπότε περνάμε στο 28ο θέμα. Και το αποδεχτήκατε όλοι εδώ το σώμα. Λοιπόν, 28ο θέμα, επί αιτήματος Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, τοπικό τμήμα Ελευσίνας, για την παραχώρηση της πλατείας Καμπά. Κύριοι συνάδελφοι, έχετε λάβει την εισήγηση από την υπηρεσία. Αφορά μια εκδήλωση που είναι να γίνει την Κυριακή 7 Απριλίου 2019 και ώρα 10 με 1. Και είναι στα πλαίσια της δράσης για κοινωνική προσφορά, το Let's Do It Greece. Και είναι, φαντάζομαι, αναφέρει εδώ, φύτεμα λουλουδιών σε παλιά λάστιχα για την κατασκευή πάρκου τσέπης, επιδαπέδιο παιχνίδι Twister, διάφορα πράγματα που θέλουν να κάνουν τοπικό τμήμα των οδηγών της Ελευσίνας. Κύριε συνάδελφοι, ερωτήσεις. Κύριος Καρποδίνης, έχει το λόγο. Είναι ανοιχτό αυτό, μπορούμε να πάμε και να συμμετέχουμε. Ναι, βέβαια. Ανεξάρτητα αν είσαι, αν είσαι πρόσκοπος ή όχι. Όχι, δεν... είναι ανοιχτό. Είναι ανοιχτό. Άλλος συνάδελφος. Ψηφίζουμε λοιπόν ομόφωνα. 29ο θέμα της ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου. Επί αιτήματος Small Planet Productions για την παραχώρηση του Παλαιού Ελαιοργείου, προκειμένου να κινηματογραφηθούν δραματοποιημένες σκηνές στα πλαίσια της νέας παραγωγής με τίτλο «Οι Πειρατές του Αιγαίου». Κύριε συνάδελφοι, έχετε λάβει την εισήγηση από την υπηρεσία.
αφορά για γυρίσματα για μια παραγωγή που θα παιχτεί και στο εξωτερικό. Έχει γίνει ήδη μια συνεννόηση για το, με την ΚΕΔΕ και με την πολιτιστική για να μην, με την πολιτιστική πρωτεύουσα 2021, την ανώνυμη εταιρεία, για να μην συμπέσει, σε κάποιες δράσεις και να υπάρχει πρόσβαση στους χώρους που θέλουν να τραβήξουν. Αν υπάρχει κάποιο ερώτημα, παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν υπάρχει. Άρα είμαστε σύμφωνοι στο να παραχωρηθεί. Λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, σύμφωνα με τις τοποθετήσεις, ομόφωνα. Τριακοστό θέμα και τελευταίο. Λήψη απόφαση για την έγκριση των πρακτικών πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών προμηθειών και παραλαβή των αντικειμένων των συμβάσεων γενικών υπηρεσιών. Κύριοι συνάδελφοι, σύμφωνα με την εισήγηση από την υπηρεσία την έχετε λάβει, παρακαλώ πολύ ερωτήσεις. Τοποθετήσεις. Ψηφίζουμε ομόφωνα. Κύριοι συνάδελφοι, σας ευχαριστώ για ακόμα μία φορά που συμβάλλατε τα μέγιστα για να ολοκληρωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο. Καλό βράδυ.